γυναικών 140 ευρώ. Επισκευές Αντών Αλουμινίου και ευθυγραμμίσεις με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και μηχανήματα. Ελαστικά Στέφανος Κιουτσούκουστας στην Άσπρη Άμμο Καβάλας, δίπλα στη Φία. Τηλέφωνο 2510-241-500. Το Σέντερ μπαίνει σε δράση και σε συνεργασία με το Action 24 φέρνει στις οθόνες σας πλούσιο ενημερωτικό, αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Η νέα καθημερινή τηλεοπτική σας συνήθεια. Κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε ζωντανά στο ξεκίνημα μιας νέας ακόμη τηλεοπτικής εβδομάδας, σήμερα Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου, με ιδιαίτερα αισθητή την πτώση της θερμοκρασίας μέσα στο Σαββατοκύριακο, κατά διάρκεια του Σαββατοκύριακου, και φυσικά έτσι θα κυλήσει και, όλο το υπόλοιπο της εβδομάδας, με χιόνια ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο βέβαια. Είναι ο καιρός του, βαδίζουμε προλοταχώς προς τα τέλη Νοεμβρίου, άλλωστε και διαφημίσεις τηλεοπτικής εμβέλειας, πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικά δίκτυα κάνουν λόγο ότι βρισκόμαστε πλέον 31 ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, οπότε μετράμε και αντίστροφα, οπότε όλα θυμίζουν χειμώνα, όλα θυμίζουν χιονοπτώσεις, όλα θυμίζουν κρύο και, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα φυσικά με την εποχή. Γι' αυτό και σήμερα το πρωί, γύρω στις 10.30, συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας στην Καβάλα, προκειμένου να συντονίσει τις ενέργειες από εδώ και μετά τι θα γίνει για την αντιμετώπιση αντιπλημμυρικών φαινομένων, χιονοπτώσεων, χαλαζοπτώσεων, παγετού, αλλά και φυσικά θα το ρίξουν ιδιαίτερα στις πληγήσεις περιοχές της Θάσου, από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή τον περασμένο Σεπτέμβριο. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε στο σταθερό νούμερο επικοινωνίας, στο 2510-224040. Μια γραμμή ενημέρωσης, πληροφοριών αλλά και καταγγελιών. Γιατί από εσάς μαθαίνουμε, κακά τα ψέματα. Το mail της εκπομπής, το οποίο αναγράφεται στο κάτω μέρος της οθόνης, στη σελίδα μας στο χώρο κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook On Camera, αλλά και το πενταψήφιο νούμερο, κάναμε τους διαγωνισμούς, τις κληρώσεις την περασμένη Παρασκευή με τον Μιχάλη Μερκουρόπουλο, εδώ ζωντανά. Συνεχίζονται όμως από τα δύο καταστήματα της πόλης, το πρατήριο υγρών καυσίμων Εκοπούλος και το κατάστημα Κοκορίκο, στην οδό Ομονίας 21. Συνεχίζονται λοιπόν οι διαγωνισμοί. Μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, αρκεί να πάρετε το κινητό σας τηλέφωνο. Δύο τυχεροί θα κερδίσουν 1 λίτρο ημισυνδετικό λάδι προσφορά του πρατηρίου υγρών καυσίμων Εκοπούλος. Στέλνετε απλά SMS, ονοματεπώνυμος, όλο κενό ονοματεπώνυμο Πούλος, το επώνυμο δηλαδή, αυτό το οποίο θέλετε, και αποστολή στο 54-344 και κερδίζουν δύο τυχεροί το 1 λίτρο ημισυνδετικό λάδι.
Διαφορετικά, αν δεν θέλετε το συγκεκριμένο δώρο, μπορείτε να γράψετε τη λέξη όλα κενό ονοματεπώνυμο. Κοκορίκο, αποστολή στο 54344 και δύο τυχεροί θα κερδίσουν το δώρο το οποίο αναγράφεται στο επάνω μέρος της οθόνης. Κυρίες και κύριοι, καλή επιτυχία. Εδώ είμαστε ζωντανά και φυσικά στο δεύτερο μέρος θα έχουμε τη δυνατότητα για μία ακόμη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη της Καβάλας. Παραπομπή 64 ατόμων για την υπόθεση της Siemens, βαριές κατηγορίες για την αμαρτωλή σύμβαση του ΟΤΕ. Σε απεργία πείνα Σύρι πρόσφυγες στο Σύνταγμα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 2 άτομα. Στη Βουλή η τροπολογία για πληροφορική και γυμναστική στην Τρίτη Λυκείου. Αλλαγές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Για μια γυναίκα το μακελιό στον Πειραιά. Είχε και άλλα αιματηρά ξεσπάσματα. Μάλιστα. Ορκίστηκε προσωρινός ανάδοχος για το υδατοδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Κικίλιας, να αλλάξει ο νόμος για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών κακοποιών. Συνάντηση Δέδια Κουβέλη για τις προτεραιότητες του Υπουργείου Άμυνας. Νέα συνάντηση Σαμαρά Βενιζέλου το απόγευμα. Με τοπική σύγκρουση Βενιζέλου Παπανδρέου για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ. Βαρβιτσιώτης, δεν τελειώνουν διαπραγματεύσεις μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Άκυρος συναγερμός για ναυτικό με συμπτώματα έμπολα στην Καλαμάτα. Μακρά τηλεφωνική συνομιλία είχαν Αναστασιάδης και Biden. Λοιπόν, Κρήτη, ανεξέλεγκτη φωτιά στην Ιεράπετρα. Αυτή η είδηση πραγματικά συγκλώνησε. Δεν κινδύνευσαν κατοικίες. Σε μπάση περιπτώσει, μέσα στο φθινόπωρο προς χειμώνα, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε τέτοια περιστατικά. Στα πανεπιστήμια το μπαλάκι για τους εισακταίους σε ΑΗ και ΤΕΗ, σε κλειόγα κακοκαιρία η χώρα με τσουχτερό κρύο και χιόνια στα ορεινά. Φαίνεται έρχονται χιόνια από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, εδώ είμαστε ζωντανά. Βλέπουμε τα νέα, τις ειδήσεις με μια σύντομη ματιά από την κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας και όχι μόνο. Φυσικά σε τοπικό επίπεδο απασχολεί και το θέμα της αστυνόμευσης, της ασφάλειας των πολιτών, της ασφάλειας των αστυνομικών υπαλλήλων. Τα λέγαμε και πριν περίπου μια μισή εβδομάδα εδώ με τον αστυνομικό υπάλληλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον κύριο Νίκο Ήμβρο. Όμως ένα ακόμα περιστατικό έρχεται να ταράξει τα νερά των αστυνομικών υπαλλήλων αλλά και των πολιτών, διαβάζοντάς το στο διαδίκτυο ή βλέποντάς το στην τηλεόραση. Δυστυχώς μας ταράζει. Μας ταράζει αρνητικά, γιατί είχαμε την επίθεση δύο ανθρώπων οι οποίοι επιτέθηκαν στους αστυνομικούς υπαλλήλους στο χρυσοχώρι του Δήμου Νέστου με τσεκούρια. Με τσεκούρια με τα οποία προκάλεσαν υλικές στορές στο περιπολικό. Ευτυχώς μόνο αυτές ήταν οι ζημιές και οι οποίες προκλήθηκαν από αυτήν εδώ την επίθεση, ενώ οι δύο δράστες συνελήφθησαν λίγο για ώρα αργότερα στο δροσερό Ξάνθης. Θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ενώ οδηγήθηκαν στο Τριμελές σήμερα το μεσημέρι στις 12. Αναλυτικά ρεπορτάζ, βέβαια, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του Σέντερ. Όμως έχουμε μία απόρριτη έκθεση, μία βόμβα στο ασφαλιστικό με 6 αλλαγές. 6 αλλαγές οι οποίες κάνουν λόγο για την αύξηση των ορίων ηλικίας στις πρόορες συντάξεις κατά 2 έτη, την αλλαγή στον υπολογισμό των κατώτατων συντάξεων με πλήρη αναλογικότητα, τη μείωση των εισοδηματικών κριτηρίων για το ΕΚΑΣ, την αύξηση των ορίων ηλικίας στις πρόορες συντάξεις κατά 2 χρόνια και την αύξηση του ελάχιστου χρόνου για κατώτατη σύνταξη στα 20 έτη από τα 15 που είναι σήμερα και την κατάργηση των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης δια της απορρόφησης από το ΙΚΑ. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί φυσικά τους πολίτες, τους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα τόσα, είναι ο έμφυα, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι τα διάφορα ειδικά τέλη τα οποία καλείται να πληρώσει ο Έλληνος φορολογούμενος πολίτης, είναι τα τέλη κυκλοφορίας, είναι πάρα πολλά, είναι οι μειώσεις που βλέπει στους μισθούς και τις συντάξεις του και όλα τα σχετικά. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι δήλωσαν στην κάμερα της τηλεόρασης του Σέντερ πρωί Δευτέρα οι συμπολίτες μας και επιστρέφουμε εδώ ζωντανά στο στούντιο.
Η Τρόικα θεωρεί ως προαπαιτούμενο τη δέσμευση της κυβέρνησης για δραστικές παρεμβάσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών και τη σταθεροποίησή τους σε χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα για τα επόμενα έτη. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αναλογιστικής μελέτης, οι συνταξιοδοτικές δαπάνες των ταμείων παραμένουν υψηλές έως το 2020, ενώ η όποια μείωση εμφανίζεται μετά το 2025. Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή δεν βρίσκει σύμφωνη την Κομισιόν και για τον λόγο αυτόν ζητήθηκε να γίνει νέα πρόβλεψη με πλήρη δεδομένα, θεωρώντας ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική και οι συνταξιοδοτικές δαπάνες εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα τα επόμενα έτη. Άνω κάτω. Όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε. Όλα άνω κάτω είναι. Χάλια, γόρι μου, χάλια. Αν δουλεύεις καλά είναι να πω. Όταν υπάρχει δουλειά. Όταν είσαι άνεργος όμως, τι γίνεται. Δύσκολα πρέπει να είναι. Πρέπει δύσκολα. Αφού μας έχουν στριμώξει, το όσο πιο απαλά, τόσο καλύτερα. Αλλά το. Ποιος ευχαριστιέται να βασανίζεται και να ευχαριστιέται, αλλά. Δυστυχώς. Το Υπουργείο Εργασίας έχει ήδη στείλει προτάσεις στην Τρόικα και αυτή τη στιγμή εξετάζονται οι εξής παρεμβάσεις που δρομολογούν δομικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα. Αύξηση των ορίων ηλικίας στις πρόωρες συντάξεις κατά 2 έτη εξετάζεται να συμπεριληφθεί στις δεσμεύσεις με την Τρόικα, αλλά με ανοιχτό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του μέτρου, το οποίο η ελληνική πλευρά δεν επιθυμεί να θέσει σε εφαρμογή πριν το πρώτο τρίμηνο του 2015. Αλλαγή στον υπολογισμό των κατώτατων συντάξεων με πλήρη αναλογικότητα. Μείωση των εισοδηματικών κριτηρίων για το ΕΚΑΣ. Αύξηση των ορίων ηλικίας στις πρόωρες συντάξεις κατά 2 χρόνια. Και αύξηση του ελάχιστου χρόνου για κατώτατη σύνταξη στα 20 έτη από τα 15 που είναι σήμερα, καθώς επίσης και κατάργηση ταμείων επικουρικής ασφάλισης δια της απορρόφησης από το ΙΚΑ. Όλα αυτά, αλλά και τα υπόλοιπα τα οποία καλούνται να καταβάλουν οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες, δημιουργούν συσσωρευμένη οργή αλλά και αγανάκτηση στους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με πολλές υποχρεώσεις καθημερινά, δηλώνοντας στην κάμερα της τηλεόρασης του Σέντερ για μία ακόμη φορά τη αγανάκτησή τους για όλα αυτά που αποφασίζονται για αυτούς αλλά και χωρίς αυτούς. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά να πληρώσει, έχει αγανακτήσει. Πρέπει να βρει κάποια λύση. Πρέπει να τελειώνουμε. Όσο αυτή η κατάσταση δεν έχει τελειωμό, συνεχίζεται, μας κοροϊδεύουν, μας λένε ψέματα, δεν λένε την αλήθεια και δεν κάνουν τίποτε για να διορθωθεί η κατάσταση. Αυτοί θεωρούν ότι είναι όπως ήταν παλαιότερα, παίρνουν τους μισθούς τους, παίρνουν τα κανονικά τα λεφτά τους, δεν υπολογίζουν το λαό και ο λαός πεινάει. Και δυστυχώς εκεί πάει η κατάσταση. Όλα αυτά είναι μια κοροϊδία στον λαό, τους τα επιβάλλουν τα μέτρα αυτά εδώ. Είμαστε το απολωλός πρόβατο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω ότι αυτός είναι και ο θάνατός μας. Εκείνα που λέγαν κάποτε ότι θα είναι ο παράδεισος, δυστυχώς δεν γνωρίζουν και αυτοί που πάει και τι κατάσταση είναι. Γιατί το ίδιο είναι και η Γαλλία, το ίδιο είναι όλη η Ευρώπη είναι. Εμείς είμαστε το απολωλός πρόβατο. Ο κόσμος πεινάει. Πεινάει, αγόρι μου. Από την εκεί πέρα τι να δεις. Εσύ δεν τα βλέπεις. Ναι, το δεις. Ασφαλιστικό, συντάξεις. Όλα είναι γιατί στο φούντα, αγόρι μου. Ο κόσμος πεινάει. Αυτό να το πάνω χαμπάρι, οι πολιτικοί όλοι. Τσίπριδοι, μίπριδοι, όλοι. Ασφαλιστικό, συντάξεις, έμφυα, πετρέλαιο, θέρμανσης, όλα αυτά καλείται σήμερα να τα αντιμετωπίσει ο ελληνικός λαός. Πώς τα βλέπετε? Καταρχήν δεν τα βλέπουμε, τα παθαίνουμε πια. Τη φάση του βλέπουμε την περάσαμε. Τώρα διερχόμεθα, επιτυχώς ή αποτυχώς, τη φάση του παθαίνουμε. Νομίζω ότι η ελπίδα εξέλιπεν. Βρισκόμαστε μπροστά στο χάος και στο χάος δεν έχουμε ελπίδα. Εάν βλέπετε εσείς, ενημερώστε με. Πολύ εύστοχος λοιπόν, ο τελευταίος φίλος συμπολίτης μας, ο οποίος κατέθεσε πραγματικά εν ολίγης την άποψή του πάνω στο συγκεκριμένο θέμα στην κάμερα της τηλεόρασης του Σέντε πρωί Δευτέρας. Όμως, κυρίες και κύριοι, 20 λεπτά μετά τις 3, είμαστε εδώ ζωντανά στο πρώτο μέρος της ζωντανής ενημερωτικής εκπομπής On Camera, Δευτέρα σήμερα, 24 Νοεμβρίου. Και φυσικά, με τις δικές σας συμμετοχές, τόσο στα γραπτά μηνύματα, στα πενταψήφια, στη συμμετοχή σας, στους διαγωνισμούς που καλά κρατούν, αρκεί να πάρετε το κινητό σας τηλέφωνο, να γράψετε τη λέξη όλα, κενό, ονοματεπώνυμο και το όνομα για το οποίο επιθυμείτε το δώρο της αρεσκίας σας και τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Πούλος και Κοκορίκο αντίστοιχα, 54-3-44, κερδίζετε 1 λίτρο ημισυνδετικό λάδι προσφορά του πρατηρίου Ρο Καυσίμων Έκο Πούλος, αλλά και φυσικά το κατάστημα Κοκορίκο με την ίδια διαδικασία, όλα και νόνο μετεπώνυμο,
αποστολή στο 54-344 για το διαγωνισμό για να κερδίσετε. Δύο θα είναι οι τυχεροί, οι οποίοι θα κερδίσουν το δώρο το οποίο αναγράφεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Ήδη οι προηγούμενοι νικητές ενημερώθηκαν σήμερα από τη γραμματιακή υποστήριξη του σταθμού και ήδη τα απολαμβάνουν από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Στις 27 Νοέμβρη, στη γενική απεργία, πρέπει να είναι όλοι οι Έλληνες μαζί, λέτε, και έτσι είναι. Μια γροθιά ενωμένη, γιατί αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Κάποτε πρέπει να το καταλάβουμε πως τώρα δεν υπάρχουν χρώματα και κόμματα. Τώρα είμαστε όλοι μας, μια μάζα ταλαιπωρημένων, εξουθενωμένων και εξαθλιωμένων ανθρώπων. Μια έτσι ακριβώς είναι, πραγματικά. Στη σύλληψη ενός 39χρονου και ενός 34χρονου κατηγορουμένων κατά περίπτωση για απόπειρα ανθρωποκτονίας, πρόκληση διακεκριμένων φθορών και απλών σωματικών βλαβών, αντίσταση, απειλή, εξύβριση και παράβαση του νόμου περί όπλων, προχώρησαν στο δροσερό Ξάνθης άντρες του Τμήματος Ασφάλειας Περιοχής και της Ομάδας Δίας. Οι αστυνομικοί της Χρυσούπολης δέχτηκαν επίθεση με τσεκούρι από τους δύο αυτούς άντρες, τον 39χρονο και τον 34χρονο, με αποτέλεσμα να πυροβολήσουν τρεις φορές στον αέρα για εκφοβισμό και από την άλλη αυτοί με το τσεκούρι να δημιουργήσουν υλικές φθορές, υλικές ζημιές στο περιπολικό όχημα. Οι δύο κατηγορούμενοι προσλήθηκαν σήμερα στο Τριμερές. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ κατά τη διάρκεια της ημέρας στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του σταθμού, της τηλεόρασης του Σέντερ. Πάμε να δούμε όμως το χρονικό και κατά πόσο ασφάλεια αισθάνονται σήμερα οι πολίτες και τι αντιμετωπίζουν από την πλευρά τους οι αστυνομικοί. Ένα ακόμα περιστατικό το οποίο δείχνει ότι το επάγγελμά μας είναι πραγματικά επικίνδυνο. Αστυνόμηση δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν αστυνομικές αστυνομικά τμήματα. Αφού τα τσικούρια δεν τους πήραν, τι περιμένεις τώρα. Η ασφάλεια, δεν υπάρχει στην Ελλάδα ασφάλεια. Απρόβλεπτη εξέλιξη είχε ο αστυνομικός έλεγχος σε ένα γιοταχή αυτοκίνητο όταν δύο επιβαίνοντες επιτέθηκαν με τσεκούρι στους αστυνομικούς και μετά διέφυγαν. Αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Χρυσούπολης Καβάλας εντόπισαν στο Χρυσοχώρι τους δύο δράστες να επιβαίνουν σε ένα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και επιχείρησαν να τους ελέγξουν. Οι δράστες δεν υπάκουσαν στις υποδείξεις των αστυνομικών και αφού τους εξύβρισαν και τους απείλησαν, επιτέθηκαν εναντίον τους, τραυματίζοντάς τους ελαφρά με τα χέρια στο πρόσωπο. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο 39χρονος επιχείρησε ανεπιτυχώς να χτυπήσει με τσεκούρι τους αστυνομικούς. Εκείνοι πυροβόλησαν τρεις φορές στον αέρα για εκφοβισμό, καλώντας τον 39χρονο να πετάξει το τσακούρι. Ο άντρας δεν συμμορφώθηκε και προκάλεσε με αυτό φθορές σε υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί στο μεταξύ προσπάθησαν να προσεγγίσουν για να κινητοποιήσουν τους δράστες, εκείνοι όμως επιβιβάστηκαν αστραπιαία στο αυτοκίνητό τους και τράπηκαν σε φυγή. Άμεσα οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις των διευθύνσεων αστυνομίας Ξάνθης και Καβάλας, με αποτέλεσμα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να εντοπιστούν οι δράστες και να συλληφθούν. Εκπρόσωποι τώρα των αστυνομικών υπαλλήλων του αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας καταγγέλνουν για μία ακόμη φορά το γεγονός στην κάμερα της τηλεόρασης του Σέντερ, τονίζοντας ιδιαίτερα τις δραματικές ελλείψεις που υπάρχουν στην ελληνική αστυνομία. Χθες είναι πρωτόγνωρο για τα τοπικά δεδομένα, αλλά έχουμε πει και άλλες φορές ότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε σε άλλες περιοχές να γίνονται δεν θα αργήσουν να τα ζήσουν οι συμπολίτες μας και στην συγκεκριμένη περίπτωση οι συνάδελφοί μας και στην περιοχή μας. Γι' αυτό και όσο και θέλουν κάποιοι να μας χαρακτηρίζουν γραφικούς που γκρινιάζουμε και φωνάζουμε για κάποια πράγματα, εμείς θα συνεχίσουμε να διαμαρτυρόμαστε για να αποφύγουμε παρόμοιες καταστάσεις. Είδα ότι και από παλαιότερα τα περιστατικά αυτά υπήρχαν στις μεγάλες πόλεις. Βλέπετε, έχουν έρθει και στις μικρές πόλεις. Αστυνόμηση δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν αστυνομικές αστυνομικά τμήματα και ούτε περιπολικά οχήματα. Είχα δει, δεν ξέρω αν είχατε δει και σε ένα μεγάλο κανάλι. Στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος ή ο γραμματέας, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, που έχει κάνει μια καταγγελία, ότι δεν αστυνομεύεται πλήρως η περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εγώ θα πω ότι και η περιοχή της Καβάλας, οι αστυνομικοί που υπάρχουν δεν επαρκούν ώστε να καλύψουν την εδαφική αρμοδιότητα όσον αφορά την ασφάλεια των πολιτών. Υπάρχει νομίζω σοβαρό πρόβλημα. Ευτυχώς προχθές το περιπολικό αποτελούνταν από δύο συναδέρφους.
Γιατί έχουμε καταγγείλει πάρα πολλές φορές ότι υπάρχουν περιπολικά τα οποία τα επανδρώνει μόνο ένας αστυνομικός και φανταστείτε στη συγκεκριμένη περίπτωση να υπήρχε μόνο ένας, τι θα συνέβαινε. Καλή ώρα στη Θάσο και σε άλλες περιοχές, για να μην αναφερόμαστε μόνο στη Θάσο. Αλλά ευτυχώς, χάρη και στον επαγγελματισμό των συναδέρφων, αλλά και στη βοήθεια του Θεού, την οποία έχουμε φτάσει σε σημείο να την επικαλόμαστε συχνά, ένα πάρα πολύ δύσκολο περιστατικό ευτυχώς εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε και δεν μιλάμε σήμερα για θύματα, είτε από την πλευρά των συναδέρφων, είτε και από την πλευρά πολιτών. Όταν δεν υπάρχουν εφόδια στον αστυνομικό και δεν υπάρχει και νομική κάλυψη, φαντάζεστε τι μπορεί να κάνει ο αστυνομικός. Πώς μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες, όταν άλλος έχει τσεκούρι και επιτίθεται προς τον αστυνομικό. Από την πλευρά τους, οι πολίτες αισθάνονται ανασφάλεια με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της γενικευμένης οικονομικής κρίσης, η οποία έχει αυξήσει τα ποσοστά εγκληματικότητας και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πού να τη βρεις την ασφάλεια, έχει ασφάλεια. Είδες κανένα αστυνομικό εσύ, πουθενά. Τι ασφάλεια. Όπως οι περισσότεροι Έλληνες έχουν αλλάξει τα χρόνια. Δεν είναι όπως παλιά. Σε σημείο ότι οι αστυνομικοί να δέχονται και επιθέσεις ακόμα και με τσεκούρια. Αυτό δεν έχω ακούσει κάτι. Από τα άσχημα που συμβαίνουν. Έχω και πολύ άνοιχα. Λαμβάνεις κάποια μέτρα ασφαλείας εσύ? Δεν κυκλοφορώ πάρα πολύ, γι' αυτό οπότε δεν. Δεν ξέρω, εγώ αισθάνομαι πολύ ασφάλεια. Όλα είναι ανοιχτά. Δεν αισθάνεστε κάποια. Δεν αισθάνομαι ανασφάλεια, ίσως γιατί δεν μου έτυχε κάτι μέχρι στιγμής. Είναι και αυτό καμιά φορά, είναι και αυτός ο παράγοντας. Δεν αισθανόμαστε, αισθανόμαστε ασφάλεια, αισθανόμαστε ανασφάλεια, γιατί δεν μας έχει τύχει το αντίστοιχο. Μην μας τύχει όμως, και τότε θα πρέπει να λειτουργήσουν τα αντανακλαστικά. Τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με έναν εκ των προπονητών και εκπαιδευτικών της Σχολής Πολεμικών Τεχνών ΖΕΦΣ όσον αφορά το σεμινάριο Αυτοάμυνος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Δεκεμβρίου. Αλλά πέρα από την αυτοάμυνα, δεν είναι μόνο η αυτοάμυνα, είναι και τα τεχνικά τα μέσα τα οποία έχουν οι αστυνομικοί για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες. Και αυτά πραγματικά είναι λιγοστά. Βλέπουμε εδώ φωτογραφίες τις οποίες μας στέλνετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας. Έλληνα, σήκω όρθιος, μην γονατίζεις. Με αφορμή όλα όσα ακούσαμε λίγο νωρίτερα από τους συμπολίτες, οι οποίοι κατέθεσαν την άποψή τους στην κάμερα της τηλεόρασης του Σέντερ, με όλα αυτά τα οποία βιώνουν πραγματικά και όλα αυτά τα οποία καλούνται σήμερα να καταβάλουν. Έλληνα, λοιπόν, σήκω όρθιος, μη γονατίζεις, είναι μια από τις φωτογραφίες και μια ακόμη, όπως βλέπουμε, όταν είσαι στην απομόνωση, δεν δικαιούσε επισκεπτήριο. Και γιατί μου τα λες όλα αυτά? Για να σου εξηγήσω γιατί δεν έρχεται η Τρόικα. Ευτυχώς, λοιπόν, υπάρχουν αυτές οι χαριτωμένες φωτογραφίες, οι καυστικές αυτές φωτογραφίες, οι οποίες διακομωδούν πραγματικά, κυρίες και κύριοι, την πραγματικότητα και μας κάνουν λίγο να ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι είναι, και βλέπω έρχονται κι άλλες. Για να δω, γιατί δεν την τσεκάραμε αυτήν, να τη δούμε. Ναι. Εσύ που τόσα χρόνια τους ψηφίζεις, που τόσα χρόνια τους ανέχεσαι και που τώρα θα τους ξαναψηφίσεις. Μη σου κακοφαίνεται, μόνο πρόσεχε, γιατί μετά ούτε κύχθε θέλω. Είναι μια εικόνα που ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις και νομίζω ότι στο ύφος αυτού του μηνύματος ουσιαστικά θα κυμνηθεί και η κουβέντα που θα αναπτύξουμε σε λίγα λεπτά από τώρα, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα στην Καβάλα και θα τον έχουμε φιλοξενούμενο σε λίγα λεπτά από τώρα. Όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτά. Πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση αντιπλημμυρικών φαινομένων, χιονοπτώσεων και παγετού. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί κυρίως στο νησί της Θάσου, ενώ να πούμε ότι συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες των μαθητών
και της Καβάλας για το νέο λύκειο και την Τράπεζα Θεμάτων. Σήμερα διαμαρτυρήθηκαν το πρωί στην πλατεία Καπενεργάτη οι μαθητές του Δευτέρου Γυμνασίου αλλά και οι μαθητές του Έκτου Γυμνασίου. Συν της άλλης όμως είχαν να κάνουν οι μαθητές του Έκτου Γυμνασίου και με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν σε τοπικό επίπεδο οι μαθητές με αφορμή τις εργασίες οι οποίες δεν λένε να τελειώσουν στον δρόμο που συνδέει την περιοχή της Κηπούπολης, του Αγίου Λουκά και του νοσοκομείου, ο οποίος δρόμος διέρχεται μπροστά από το Έκτο Γυμνάσιο και δημιουργεί θέματα όσον αφορά προσβασιμότητας. Θα τα δούμε αναλυτικά αργότερα αυτά. Ενώ επίσης από τον Σύλλογο Δασκάλων, το Σύλλογο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που αύριο θα παραμείνουν κλειστά τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία λόγω της Γενικής Συνέλευσης των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών, προτείνεται η διαγραφή του προϊσταμένου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κυρίου Γιώργου Κουράκου, γιατί συμμετέχει στις επιτροπές όσον αφορά την αξιολόγηση. Να πούμε επίσης ότι συνεχίζεται η αποχή. Σήμερα κανονικά άσκησαν τα δικηγορικά τους καθήκοντα οι δικηγόροι, οι νομικοί και στην Καβάλα, αλλά από αύριο συνεχίζεται η πολυήμερη, τώρα αυτή το χαρακτήρα θα έχει, αποχή των δικηγόρων. Να πούμε επίσης ότι έχουμε κι άλλα να πούμε, αλλά να ακούσουμε τον φίλο τηλεθετή. Καλό απόγευμα, γεια σας. Καλησπέρα σας. Δεν μας ακούει ο φίλος τηλεθετής, βρισκόμαστε και αφού με ενώψει. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας, γεια σας. Και σε εσάς και στο ακροατήριο. Κύριε Κομνηνέ, σε το διάστημα των 2-3 ημερών είχαμε 3-4 σημαντικά εγκληματικά επεισόδια στην Ελλάδα. Ναι. Είχαμε τον Αλβανό με τον Καλάσνικο. Ακριβώς. Είχαμε τον, ο οποίος είχε και παρελθόν. Είχαμε την καταδίωξη στην Αχαρνών, νομίζω, στην Αρογέφυρα, σε μια γέφυρα από κάτω, από την ομάδα Δίας, μιας μοτοσυκλέτας με δύο στοιχεία εγκληματικά. Σε αυτά γίνονται στην Αθήνα. Ναι, έτσι. Ναι. Και έρχομαι και εμείς στην περιοχή μας εδώ, έχουμε το περιστατικό αυτό το οποίο είναι πρωτόγνωρο και όλα αυτά γίνονται γιατί οι κακοποιοί ξέρουν ότι τα χέρια των αστυνομικών είναι δεμένα. Οι άνθρωποι αυτοί για ένα πενιχρό μισθό ρισκάρουν τη ζωή τους. Και παρόλα αυτά κρατήσαν την ψυχραιμία τους αυτοί οι αστυνομικοί και προτίμησαν, που λέει ο λόγος, να ρεζιλευτούν και να βαράνε στον αέρα. Απέναντι σε τσεκούρια, απέναντι σε ρόμπαλα, να βαράνε στον αέρα. Να προξενηθούν τόσες ζημιές στον περιπολικό αυτό το όχημα το οποίο το πληρώνετε εσείς και εγώ και όλοι οι Έλληνες. Έτσι. Και ο Έλληνας να διακατέχεται από μια ανασφάλεια. Εδώ όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, τι θα πω εγώ, πού είναι η αστυνομία? Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός που κινδύνευε η ζωή του, ο αστυνομικός, δεν μπορούσε ούτε στα πόδια να το ρίξει. Ακριβώς. Στα πόδια. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Ας σκεφτούν λίγο αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε αυτόν τον τόπο, ότι δεν μπορούν να παίζουν με τη ζωή των παιδιών του ελληνικού λαού απέναντι σε εγκληματικά στοιχεία. Ας σκεφτούν ακόμα ότι εδώ πέρα μέσα στην Ελλάδα αυτοί τους επιτρέψαν να μπουν, διότι είναι ανεξέλεκτοι, και ότι αυτοί που τους επιτρέψαν να μπουν ξέρουν πολύ καλά ότι εδώ είναι ξέφραγο αμπέλι και ξέρουν πολύ καλά ότι ο αστυνομικός δεν πρόκειται να τους κάνει τίποτα. Ήθελα επίσης να πω και το εξής. Ακόμα και ο εκπρόσωπος των αστυνομικών μίλησε τόσο ωραία ο άνθρωπος και δήλωσε στη χάρη στην ψυχραιμία των αστυνομικών αντιθέθησαν, λέει, τα χειρότερα απέναντι στους πολίτες. Για ποιους πολίτες μιλάτε? Για ποιους πολίτες μιλάει ο κύριος αυτός? Αυτούς οι οποίοι απειλούσαν τη ζωή των ανθρώπων, που προστατεύουν τη ζωή των πολιτών, των ευνομούμενων ανθρώπων. Μιλάμε για πράγματα που εγώ δεν πιστεύω να γίνονται σε άλλη χώρα. Δεν λέω να βγει ο αστυνομικός με το όπλο και να βαράει στο ψαχνό χωρίς λόγο. Καλά, ναι. Αλλά να βγει και να κάνει αυτά που τον μάθανε στις σχολές πανεπιστημιακού επίπεδου, πώς θα διασφαλίσει. Τι να σας πω, κύριε Κομνηνέ, εγώ πιστεύω ότι μας κοροϊδεύουν σε όλα τα επίπεδα και σε αυτό, όχι οι αστυνομικοί οι οποίοι με φιλότιμο κάνουν τη δουλειά τους. Μάλιστα. Κάποιοι άλλοι. Μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Και ότι η αστυνομία σε τέτοιες περιπτώσεις έπρεπε να έχει λύσει τα χέρια της, να έχει λυμμένα τα χέρια της.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Και από την άλλη, αν ένας από τους δύο αστυνομικούς δεν πυροβολούσε στον αέρα τρεις φορές για εκφοβισμό και πυροβολούσε εξ επαφής τους δύο αυτούς δράστες, τότε σίγουρα τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Τότε σίγουρα θα είχε καταστρέψει ο ένας εκ των δύο αστυνομικών και οι δύο την οικογένειά του. Σίγουρα θα σύρωναν σε ένορκες διοικητικές εξετάσεις, σε ΔΕ, και πάει λέγοντας. Δηλαδή, πού να βρει κανείς το δίκαιό του τη στιγμή που να βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο δράστες οι οποίοι σε απειλούν με την μέθοδο του τσεκουριού αυτή τη φορά, εν έτη 2014. Το είδαμε πραγματικά αυτό, και να συμβαίνει ουσιαστικά πού, δίπλα μας. Δίπλα μας. Λοιπόν, με αφορμή τώρα έχουμε σήμερα 6 ώρα την Γενική Συνέλευση των Ομοσπονδιών στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Γιώργος Καβαθάς βρίσκεται στην Καβάλα, πραγματοποιεί μια σειρά συναντήσεων και επαφών, ενώ το απόγευμα θα παραστεί στη Γενική αυτήν συνέλευση. Να πούμε ότι την Πέμπτη στην πανελλαδική απεργία που κήρυξε η ΓΕΣΕ και ΔΕΔΗ τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, όπως το είπαμε και την περασμένη Παρασκευή, ενώ μία μέρα νωρίτερα θα υπάρξει και η απεργία. Δεν θα υπάρξουν ενημερωτικές, ζωντανές εκπομπές, αλλά και δελτία ειδήσεων από τους τηλεοπτικούς σταθμούς λόγω απεργίας των δημοσιογράφων. Δεν ξέρω τι θα μας πει σε λίγα λεπτά από τώρα και τι νέα θα έχει να μας φέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης. Πάντως, αυτό το οποίο βιώνουν σήμερα οι αστυνομικοί δεν περιγράφεται με λόγια, δυστυχώς. Τα λέγαμε και πριν περίπου μια μισή εβδομάδα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον κύριο Νίκο Ίμβρο, με αφορμή το περιστατικό της επίσκεψης των ακτιβιστών στο Βόρειο Έβρο και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Φράχτη, όπου για την αποφυγή επεισοδίων επιστρατεύθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και παρουσία των ΜΑΤ, και οι οποίοι δεν είχαν ενημερωθεί για το ποια ακριβή ώρα θα οι 100 αυτοί οι ακτιβιστές θα φτάνουν στον Έβρο. Οπότε από την Παρασκευή το μεσημέρι, Σάββατο, Κυριακή, ήταν σε επιφυλακή, ανέβαιναν, κατέβαιναν, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια εξαθλίωση, ένα τέντομα ουσιαστικά στο ωράριο, ένα ωράριο λάστιχο, και τη Δευτέρα φτάσαν στις 11-12 η ώρα τα μεσάνυχτα οι ακτιβιστές, και την άλλη μέρα, τη Δευτέρα, είχαν να αντιμετωπίσουν άλλες καταστάσεις, όπως ποδοσφαιρικούς αγώνες, όπως διάφορα άλλα μέτρα, να παραστούν σε άλλες εκδηλώσεις που χρειάζονταν να είναι απαραίτητοι. Αποτέλεσμα, ένας εκ των αυτών έχει υποστεί ένα λιποθυμικό υποσόδιο. Και δεν το λέμε εμείς, το είπε ο κύριος Νίκος Ίμβρος πριν περίπου μια μισή εβδομάδα. Και συγκεκριμένα, γι' αυτό δεν... ό,τι έχουμε και ό,τι φτάνει στα χέρια μας πραγματικά δεν το αφήνουμε και δεν το πετάμε, γιατί είχαμε την καταγγελία την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων για το συγκεκριμένο θέμα Καβάλας, Ροδόπης, τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ξάνθης, Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης. Περιφερειακό το θέμα, εδώ είναι αυτή η καταγγελία την οποία είχε φτάσει στα χέρια μας πριν από αρκετές ημέρες και για την οποία κάναμε λόγο εδώ ζωντανά στο στούντιο με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον κύριο Νίκο Ίμβρο. Για να δούμε τι έχει να μας πει και τι νέα θα μας φέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θεραπευτικό καλοπιστικό πεντικιούρ. Σωστή τεχνική, άριστες συνθήκες υγιεινής και προϊόντα. Μελίδου. Καλλιτεχνικό μανικιούρ, ημιμόνιμο τζέλ, επέκταση, απλό. Τώρα προστατεύουμε και τα χέρια σας με εξειδικευμένα προϊόντα. Μελίδου. Παύλου Μελά 12 στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-0-222-828.
14 χρόνια παρουσίας στην ασφαλιστική αγορά. 12.000 ικανοποιημένοι πελάτες. Αυτή είναι η καλύτερη διαφήμισή μας. Ασφάλειες Αρβανιτίδη. Εγγυημένα οι χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Σας προκαλούμε. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας από οποιαδήποτε ασφαλιστική και εμείς θα σας προσφέρουμε τη χαμηλότερη τιμή. Ασφάλειες Αρβανιτίδη. Ασφάλειες αυτοκινήτων από 150 ευρώ το χρόνο. Ασφάλιστρα κατοικιών μόνο 1 και 10 ευρώ ανά 1000 ευρώ ασφαλισμένου κεφαλαίου. Ολοκληρωμένα προγράμματα υγείας και νοσοκομιακής περίθαλψης από 100 ευρώ το χρόνο. Εκπτώσεις σε οικογενειακά προγράμματα ασφάλισης και υγείας. Ασφάλειες Αρβανιτίδη. Μην ψάχνετε σε απρόσωπες διαφημίσεις, ιστοσελίδες και τηλέφωνα. Κερδίστε χρήματα, χρόνο με σιγουριά και αξιοπιστία. Θήτα Αθανασιάδη 3133 στη Δράμα. Τηλέφωνο 25210-31000. Ασφάλειες Αρβανιτίδη. Η καλύτερη διαφήμισή μας εσείς. Σύντομα κοντά σας και στην Καβάλα, στη διεύθυνση Ομονίας 7, στο κέντρο της πόλης. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Θα ανοίξει η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έκλεισε με πολιτική απόφαση και με πολιτική απόφαση θα ανοίξει. Βγάζοντας την ΕΡΤ απ' έξω, έδωσαν με απευθείας ανάθεση στην DGA, δηλαδή στους μεγαλοκαναλάρχες της διαπλοκής, όλες τις ψηφιακές συχνότητες και επομένως τώρα η τηλεόραση είναι full control. Άστρα σκοτεινά. Δεν καταλαβαίνω τους συναδέλφους. Πώς τα ξεχάσαν όλα αυτά. Δηλαδή, εδώ ήμασταν μαζί. Για πολλά βράδια. Για πολλά. Πολλές μέρες. Όχι ότι υπάρχουν δουλειές έξω και τις βρήκαμε. Έτσι, δηλαδή η ενεργεία είναι απίστευτη. Βρίσκουμε συνήθως δουλειές εκτός επαγγελματικού χώρου, απλά για να επιβιώνουμε όπως μπορούμε. Έτσι. Πώς να πούμε, ένα χατζηλίκι. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε, θα ξαναβρεθούμε. Τα μικρόφωνα θα κλείνουν. Ψυχή βαθιά. Ψυχή βαθιά. Ψυχή βαθιά. Ψυχή βαθιά. Ζήτω βασιλιάς! Τι λες ρε γυναίκα, τρελάθηκες! Ναι, με τα νέα μαλλιά του Παπαζήση. Ένα σου λέω, ο άνθρωπος είναι ο βασιλιάς των μαλλιών. Φέτος το χειμώνα με την κρίση, όποιος θέλει στη ζεστασιά να επενδύσει, τον περιμένει μια ζεστή αγκαλιά στα μαλλιά Παπαζήση. Μαλλιά για πλέξιμο και ανδρικά ενδύματα σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Μαλλιά Παπαζήση για όλη σου τη ζήση. Ζητήστε τα, αγοράστε τα από το γνωστό σας σημείο εδώ και 70 χρόνια. Ομονίας 69 στην Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-223-994. Επειδή ο ύπνος είναι ζήτημα αντοχής, υγείας και ποιότητας ζωής, δημιουργήσαμε στο κέντρο της Καβάλας ένα εξειδικευμένο κατάστημα. Κέντρο ύπνου Ποθητάκης. Ελάτε να επιλέξετε στρώματα ορθοπαιδικά και ανατομικά για κάθε ανάγκη από κάθε υλικό. Κέντρο ύπνου Ποθητάκης. Στρώματα αντιαλλεργικά, στρώματα από λάτεξ, κοκοφίνικα, μπαμβάκι και μαλλί των κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές. Κέντρο ύπνου Ποθητάκης. Ελάτε να επιλέξετε το ιδανικό στρώμα για τις δικές σας ανάγκες με την υπογραφή των εταιριών Dimstel, Dunlopillo, Kendia. Κέντρο ύπνου Ποθητάκης. Η οικονομία σας χτυπάει την πόρτα.
Welcome Stores Αφίξ Ανθόπουλη. Ηλεκτρικά είδη σε τιμές όνειρο. Καλωσορίστε την επώνυμη ποιότητα στο χώρο σας, κάνοντας αγορές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με ευκολίες πληρωμής. Δωρεάν παράδοση και after sales εξυπηρέτηση. Welcome Stores Αφίξ Ανθόπουλη. Πάνω από 30 χρόνια πρώτη στην αγορά σε δύο σημεία. Πρώτο κατάστημα Γαλλικής Δημοκρατίας 23 Καβάλα. Δεύτερο κατάστημα 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης Αμισιανά. Welcome Stores. In your life opens new doors. Κωνσταντινούπολη, Φόσπορος. Ζήστε το ταξίδι με την εγγύηση του Κυριακίδης Travel. Κάθε Πέμπτη αναχώρηση από την πόλη σας. Από Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη με πολυτελή λεωφορεία και δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό μόνο με 150 ευρώ το άτομο. Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων σε σπουδαία μνημεία. Επίσκεψη στη Μονή Ζωοδόχου Πηγής, πανέμορφη κρουαζιέρα στα νερά του Βοσπόρου, προσκύνημα στον Άγιο Γεώργιο, την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι και στην Παναγία των Λαχερνών, στην Αγία Σοφία, το ξεπέραστο σύμβολο του Βυζαντίου, το Παλάτι του Top Capi και το Μπλε Τζαμί. Πληροφορίες στα τουριστικά γραφεία της πόλης σας. Κυριακίδης Travel στη Δράμα. Εφέδρων αξιωματικών 30. Τηλέφωνο 252-10-35-384. Κάθε Πέμπτη όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πόλη. Από το 2003, ένα νέο αλφάβητο γίνεται κώδικα στις επικοινωνίες σας. Το αλφάβητο του καλλίτυπου. Το α και το ω της εκτύπωσης τώρα σε έναν χώρο με σύγχρονα μηχανήματα και ανθρώπινο δυναμικό με σπουδές και αγάπη στις γραφικές τέχνες. Καλλίτυπο, με ποιότητα και χαμηλές τιμές στον απόλυτο συνδυασμό για κάθε σας ανάγκη. Κάρτες, αφίσες, επιστολόχαρτα, φάκελα, προσκλητήρια, αυτοκόλλητα, εισιτήρια, τιμολόγια, ημερολόγια. Καλλίτυπο. Τυπογραφείο στην Πτολεμαίου 98 και ένα κατάστημα για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας στο κέντρο της πόλης. Κωστή Παλαμά 10α, κάτω από την κλινική Ιπποκράτης. Καλλίτυπο. Το α και το ω της εκτύπωσης. Νιώθετε ανασφάλεια, φόβο από επιθέσεις και διαρρήξεις? Τότε δεν έχετε παρά να καλέσετε την Champion Hellenic Security. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με την εγγύηση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας. Επώνυμα προϊόντα συναγερμού καμερών και πυρανίχνευσης. Champion Hellenic Security. Ο επαγγελματισμός και η μακροχρόνια εμπειρία της έχουν καθιερώσει το όνομα της συνώνυμο με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της G4S στο νομό Καβάλας Ξάνθη Στάσου. Τηλέφωνο 2510-221934. Champion Hellenic Security. Εμπιστευτείτε την και νιώστε προστασία και σιγουριά. Καλέστε για να σας επισκεφθεί σύμβουλος ασφαλείας στο χώρο σας, εντελώς δωρεάν. Κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Τέλος διαφημιστικού διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Επιστροφή εδώ, δεύτερο μέρος, συνέχεια της ζωντανής ενημερωτικής εκπομπής on camera, πάντα από την τηλεόραση του Σέντερ για την Καβάλα και την ευρύτερη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όπως είπαμε πριν από τις διαφημίσεις, καλεσμένος σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα λέγαμε, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης, είναι εδώ κοντά μας, τον οποίο καλησπέριζουμε. Κύριε Λεβέντη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κύριε Γιάννη. Καλησπέρα σας, σε σύντομο χρονικό διάστημα, κακά τα ψέματα. Αυτό σημαίνει αλλά ότι αυτό σημαίνει είστε ενδιαφέρουσα αγαπάτε, περιοχή. Αγαπάτε την περιφέρεια. Εγώ αγαπώ όλες τις περιφέρειες, αλλά από εδώ αντλώ και κάποια συγγενική άμεση εξάρτηση. Οπότε και προσθέτει και αυτό αγάπη. Οπότε αλλά ο πολιτικός, ειδικά ο αρχηγός πολιτικός, πρέπει να αγαπάει όλους. Μακάρι να ήταν, να μην ξεχωρίζει. Να ήταν σύντομα ουσιαστικά αυτά και οι επισκέψεις και των υπόλοιπων στελεχών στην περιφέρεια. Και όχι έχουν μόνο όταν έχουμε να πούμε κάτι, όπως κόμματα καλή ώρα βλέπει Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τον οποίο τον είχαμε την προηγουμένη εβδομάδα Παρασκευή στην Αλεξανδρούπολη και ο οποίος ανακοίνωσε μια σειρά έργων για ολόκληρη την περιφέρεια. Κάνετε και έργο κάτι που θα γίνουν. Σιγά μην προλάβει αυτή η κυβέρνηση. Έτσι. Κάτι για σιδηρόδρομους έλεγε, για λιμάνια εδώ στην Καβάλα. Θα ενωθεί το λιμάνι του Φίλιππος Β' στην Νέα Καρβάλη με τη σιδηροδρομική σύνδεση που χρόνια τη βλέπουν, την ακούμε, αλλά δεν τη βλέπουμε. Αυτά είναι καλά πράγματα. Έργα ανάπτυξης είναι. Καλά πράγματα να γίνουν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά και στην έκθεση της Θεσσαλονίκης εξαγγέλνουν πολλά. Και περνάνε οι δεκαετίες και λες, καλά δεν το είχατε εξαγγείλει. Εκείνος ο Ανδρέας Παπανδρίου του Αχελώου το έργο, την εκτροπή του Αχελώου, κράτησε καμία κοσαριά χρόνια. Και δεν έχει γίνει. Και δεν έχει γίνει. Ναι, ήταν, δηλαδή,
Από εξαγγελίες μη βαστάτε και μην τα παίρνετε τις μετρητής. Δεν ξέρω όμως όταν τα ακούει κοινή γνώμη, όταν τα ακούει ο κόσμος, λίγο πολύ. Εντάξει, ο κόσμος αν πιστεύει από τους πολιτικούς ακόμη. Δεν ξέρω. Συγγνώμη, όχι, δηλαδή. Αν πιστεύει, έχει πρόβλημα ο κόσμος. Δεν ξέρω, επειδή αυτή τη διαδρομή την κάνετε και ο δικός, για να πάμε και σε άλλο θέμα, ναι. Όπως είναι τα διόδια. Έρχονται διόδια και πάνω από το κεφάλι των καβαλιτών, καλή ώρα. Τρία υπάρχουν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτά τα τρία θα έρθουν άλλα τρία μέχρι το 2015. Με τα διόδια είναι κάτι τρομερό με τα διόδια. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει κανείς να δει τη μητέρα του. Μάλιστα. Χωριστήκαν οικογένειες. Δεν μπορείς να πάει. Τι πλευρικά, τι αναλογικά, τι ηλεκτρονικά. Κάτι πρέπει να γίνει με το θέμα αυτό. Δηλαδή το θέτω. Κάθε φορά που ανεβαίνω εδώ πάνω, Θεσσαλονίκες και Βόρειες Ελλάδες, να το πω έτσι, με τα διόδια με πιάνει πανικός. 3,95, 3,90 και αυτό το 3,95. Αυτό το 3,95 λέω, είναι. Παιδιά, κάτι μανάβηδες βάζανε, ας πούμε, το κιλό τόσο τσέλινο, 2,99. 2,99 ξέρω εγώ, καταλάβατε, μου θυμίζει κάτι... Κάτι, ας κάτι πούμε, πλανόδιους που σου λέει... Ό,τι αρπάξουμε. Ναι, ή όπως έλεγαν κάποτε... Δεν πρέπει να γίνουν όμως έργα. Όλα, λέει, πολλούνται, είχαν βγει κάτι μαγαζιά, 200, όχι, μία δραχμή, δεν ξέρω, ναι, μία δραχμή ή 200... Ναι, ένα, κάτι, one euro, 299. Έτσι, με τότε με τη δραχμή. Δεν θυμάμαι. Δεν πρέπει όμως να γίνουν κάποια, υπάρξουν κάποια έσοδα για να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στην Εγνατία Οδό. Θεωρείτε ότι πληρεί όλες τις προδιαγραφές στην Εγνατία Οδό. Δεν υπάρχουν σκοτεινά σημεία. Δεν υπάρχουν. Κάπως πρέπει να γίνουν αυτά. Έτσι λένε τουλάχιστον οι διοικητικά στελέχη της Εγνατίας. Στη φιλοσοφία να βρούμε έσοδα, συμφωνώ. Γιατί πρώτα βρίσκαμε μέσω δανείων και η χώρα πτώχευσε. Άρα εδώ να βρούμε άλλη φόρμουλα. Και η Ιταλία, ας πούμε, βρίσκει εταιρείες οι οποίες βάζουν διόδια. Πρώτον, οι παίρνουν οι ίδιες δάνεια. Μάλιστα. Όχι το δημόσιο. Οι εταιρείες που παίρνουν δάνεια και βάζουν μετά και διόδια. Είναι αυτοχρηματοδοτούμενα αυτά τα έργα. Εδώ όμως συμβαίνει κάτι τραγικό. Σε μια χώρα που πτωχεύσαμε, συμβαίνουν τα πάντα όλα μαζί. Δηλαδή έμφυα, διόδια, φόροι, τέλη επιτιδεύματος. Αυτό είναι λίγο που μας στεναχωρεί, κύριε Γιάννη. Το ότι όλα μαζί, δηλαδή, σε 4 χρόνια πρέπει να κάνουμε ότι δεν έγινε από την τουρκοκρατία. Είναι λίγο τρελό αυτό. Έτσι ακριβώς. Αν γινόταν με ένα ρυθμό, σιγά σιγά, σταδιακά κτλ, ουδής θα είχε αντίρρηση. Αλλά σε μια εποχή που τα μεροκάματα είναι σταθερά, μάλλον όχι σταθερά, έκανα λάθος. Μειώνονται. Πολλοί κόσμος χάνει τη δουλειά του. Και τα ποσοστά εκείνη την εποχή να βάζεις φόρο στο ένα, φόρο στο άλλο, φόρο στο άλλο, φόρο στο άλλο και μετά να βλέπεις και κάτι διόδια 3,95 και κάθε 10 χιλιόμετρα. Καταρχάς και αυτό είναι τρελό. Θέλεις, ας πούμε. Αν και είπαν τα διοικητικά στελέχη της Εγνατίας ότι το αντίτιμο των νέων διοδίων θα διαμορφωθεί ανάλογα με. Το λένε. Και μετά αρχίζουν τις αυξήσεις. Δεν βγαίνουμε. Κύριε Λεβέντη, σε μια εποχή, σε μια περίοδο. Άρα το θέμα των διοδίων, για να το τελειώσουμε, πρέπει να το επανεξετάσουμε. Είναι θέμα της Ένωσης Κεντρών αυτό. Δηλαδή, χωρίς να σταματήσουν τα έργα, να δούμε με τι τρόπο να χρηματοδοτούνται, αλλά όχι τώρα από το φουκαρά τον πολίτη. Όλα. Όλα από τον πολίτη. Και δει, μάλιστα, τώρα δίνουμε διόδια και δεν βλέπω και κανένα έργο. Δηλαδή, τώρα ειλικρινά σας λέω, κάποια χρόνια δεν βλέπω έργο. Μόνο αύξηση διοδίων βλέπω. Και φοβάμαι ότι κάποιοι μας δουλεύουν. Μας δουλεύουν. Σε μια ουσιαστικά περίοδο παρατεταμένης κοινωνικής κρίσης, η οποία δεν λέει να τελειώσει και δεν ξέρουμε, δεν μπορεί να τελειώσει και από τη μια στιγμή στην άλλη, με τα ποσοστά της ανεργίας να καλπάζουν πραγματικά, γιατί αυτό δεν είναι, αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Το τραγικό. Όλα μπορούν να αντιμετωπιστούν, λέει, ακόμα και η συγκυβέρνηση, αλλά η ανεργία δεν ξέρω αν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας, τις τονωτικές αυτές ενέσεις, οι οποίες τις διαφημίζουν ουσιαστικά σαν... Η ανεργία αντιμετωπίζεται με ανάπτυξη. Με ανάπτυξη. Με μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα είναι ημίμετρα. Ναι. Ημίμετρο, να εξηγούμεθα αυτό το πράγμα. Και η ανάπτυξη πώς... Η ανάπτυξη, για να έρθει η ανάπτυξη, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Μένουμε στο ευρώ ή όχι. Γιατί βλέπω πολύ κόσμο που με ρωτάει. Μήπως είναι, λέει, καλύτερα δραχμή. Άρα όταν έχεις άλλη το αυτό.
Δεύτερον, όταν έρχονται μόνο Κινέζοι και Ρώσοι αεριτζίδες και δεν έρχεται και ένας Ολλανδός, ένας Βέλγος, ένας Γερμανός να επενδύσει. Άλλο κακό κι αυτό. Πολύ κακό κι αυτό. Ας πούμε, γιατί μόνο Κινέζοι και Ρώσοι? Γιατί αυτοί συνήθως είναι έμποροι ναρκωτικών, έμποροι όπλων, οι μαφιόζοι. Δηλαδή, ξέρετε, όταν μέσα στο μαγαζί σου, ας πούμε, μπαίνουν μαφιόζοι, δεν θα μπει ο νοικοκύρης. Είναι... λοιπόν, είπαμε ευρώ. Δεύτερον, μόνο Κινέζοι και Ρώσοι πλησιάζουν. Άλλης καταγωγής άνθρωποι, όχι. Τρίτον, τα 90 δις που βγάλουν οι Έλληνες στο εξωτερικό την τελευταία τετραετία δεν γυρίζουν. Άρα δεν αισθάνονται εμπιστοσύνη. Φοβούνται μην κουρευτεί το χρήμα των τραπεζών. Σου λέει ο άλλος, δηλαδή ένας κλέφτης, εντάξει, το έβγαλε για να το γλιτώσει το χρήμα, να εξαφανίσει τα ίχνη. Αλλά υπάρχουν και νοικοκυρέοι που είχαν νόμιμα έσοδα και τα βγάλαν έξω. Δεν τα φέρνουν ούτε αυτοί. Αυτό σημαίνει ότι φοβούνται μην γίνει κούρεμα εδώ στις καταθέσεις. Ναι, είναι λογικό. Άρα από εκεί μετά, άμα έχεις χάσει αυτό το παιχνίδι, το παιχνίδι των επενδύσεων, τι να βάζεις τώρα, είναι σαν να λέμε τότε που έγινε το ΑΣΕΠ. Σταμάτησαν τα κόμματα να διορίζουν μονίμους στους δήμους, στις ΔΕΚΟ, και βάζαν συμβασιούχους. Στους συμβασιούχους ανανέωναν στο δεύτερο εξάμηνο τη σύμβαση, αλλά μετά τους διώχνανε για να μην αποκτούν δικαιώματα εργασιακά. Και αυτό είναι κοροϊδία, δεν είναι? Σε βάζω 6 μήνες κάπου. Μετά τους 6 μήνες θα κλέβεις? Και αυτό δεν ήταν λύση. Βολευτήκανε όλα τα ασκέρια του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το ΑΣΕΠ. Και όταν έγινε το ΑΣΕΠ, αρχίσανε την κοροϊδία με τις συμβάσεις. Σύμβαση 4 μηνών, σύμβαση 2 μηνών, για να κρατάνε την πελατεία, την κομματική πελατεία. Αλλά οι συμβάσεις είναι το μαρτύριο της σταγόνας. Σου λέγανε μεν στα κόμματα, όποιος μπαίνει στο δημόσιο δεν τον πετάμε μετά, σταθεροποιείται. Αλλά από την άλλη μεριά, η κάθε υπηρεσία, φοβούμενη ποινικές διώξεις, σε απέλυε. Ο κάθε δήμαρχος, εδώ υπάρχουν πολλοί δήμαρχοι και, να ξέρω, μου έλεγε ένας εισαγγελέας, είναι κατηγορούμενοι αρκετοί δήμαρχοι, ναι, για το ότι έκαναν προσλήψεις χωρίς νόμο. Υπάρχουν, είναι σοβαρό θέμα αυτό. Βέβαια, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, και αυτό πρέπει να τηρούμε τους νόμους. Διότι όταν βέβαια, είδατε ολόκληρος Ψωμιάδης πώς κατεστράφει. Ήταν ένα έργο 3 εκατομμύρια ευρώ, το κόβε σε 80.000 ευρώ κομμάτια και το δίνε σε φίλους του. Αντί να κάνει ένα ωραίο και όμορφο διαγωνισμό, να πετύχει μια έκπτωση για το δημόσιο, εκεί που ήταν νομάρχης, περιφερειάρχης, έκοβε και το δίνε σε φίλους του. Αυτός ο άνθρωπος τώρα κάνει για πολιτική. Πέστε μου, αν κάνει για πολιτική. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης, που τα λέγαμε την προηγούμενη φορά, και ναι, ήταν η μέρα η οποία έσκασε η βόμβα. Offshore και ναι, έσκασε. Αυτός πάλι τι έκανε? Τα είπα και στη Δράμα εχθές. Ακούστε τι έκανε ο Καρατζαφέρης. Βγήκε τώρα στο κανάλι του και λέει: ούτε μίζες πήρε, ούτε σκέση. Απειλούσε. Ναι, αλλά και ποιος του τα έβαλε τα 6 εκατομμύρια ευρώ? Ωραία, και πώς, δηλαδή, τον αγάπησε ένας άγνωστος και πήγε, για την ταμπακέρα δεν είπε τίποτε. Ποιος πήγε και του τα έβαλε? Δεν είναι 6.000 ευρώ, είναι 6 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος πήγε και του τα έβαλε? Άρα εγώ τι πιθανολογώ για τον Καρατζαφέρη, δεν ξέρω την άποψή σας. Πιστεύω ότι μετά το 2000, όταν ίδρυσε το κόμμα, οι Πασοκτζίδες είδανε ότι κόβει από τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε αρχίσανε μέσω διαφόρων εξοπλισμών και του δίνανε κάποια λεφτουδάκια για να υπάρχει το κόμμα και να κόβει έστω το 3, το 4. Ξέρετε το 3 και το 4 τι σημασία έχει? Αυτή τη στιγμή έγινε προχθές δημοσκόπηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπερέχει 3% της Νέας Δημοκρατίας. Αν λοιπόν δεν υπήρχε Χρυσή Αυγή, αν δεν υπήρχε Καμένος, η Νέα Δημοκρατία, και παρά την κρίση και τους φόρους που βάζει, θα υπερήχε 7% του ΣΥΡΙΖΑ. Τα ακούτε? Άρα τι σημασία έχει σήμερα να υπάρχουν κόμματα να κόβουν από τη Νέα Δημοκρατία? Έχει μεγάλη σημασία για το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και για τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία πιθανότατα πρέπει να βοηθάει λίγο το ποτάμι. Με ποια έννοια? Ότι κόβει από ανθρώπους που θα μπορούσαν να πάνε ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εκτός από τη μάχη της πρώτης γραμμής που βλέπουν οι πολίτες, υπάρχει και μια μάχη χαρακομμάτων. Στηρίζουν τον καμικάζι να κόβει. Ένθεν και ένθεν. Καταλαβαίνετε. Έχουμε λοιπόν κόμματα που έχουν καταπροδώσει το λαό με τα ρουσφέτια
τον έχουν οικονομικά καταστρέψει και έχουμε και άλλα κόμματα τα οποία σε ρόλο υπονομευτικό. Και από εδώ και από εκεί, ένθεν και ένθεν. Και ο λαός ψηφίζει αφελώς. Αυτή τη στιγμή εγώ... Και βγάζει το εκλογικό αποτέλεσμα. Ναι, το εκλογικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό λέμε... Για το οποίο μετά από 2-3 μήνες... Γι' αυτό λέμε όταν ο λαός βλέπει έτσι, γραφεία. Αν η Ένωση Κεντρών τώρα είχε πολλά γραφεία. Ναι. Αν είχε γιγαντοαφίσες. Ναι. Αν έδινα φακελάκια στους μεγαλοδημοσιογράφους του Μέγκα και με βάζανε. Ναι. Από κάπου δεν θα τα έπαιρνα. Ναι. Γίνονται αυτά υπερπίστος και πατρίδος. Δεν γίνονται. Και τι κάνω λοιπόν, χιλιόμετρα να μιλάω εδώ, να μιλάω σε μερικά κανάλια που έχουν τίμιοι άνθρωποι που με βγάζουν, οι οποίοι όμως και αυτοί για να επιβιώσουν παίζουν και το παιχνίδι Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούν να στηρίξουν Λεβέντη. Δηλαδή το ότι με βάζουν Ένωση Κεντρών, δεν σημαίνει ότι, ότι δεν παίζουν και στην ευρύτερη ρουλέτα της επιβίωσης. Έτσι, για να επιβιώσουν. Γιατί σου λέει ο Λεβέντης δεν μπορεί να μας συντηρήσει. Ποιος μπορεί να μας συντηρήσει, ο Σαμαράς. Ποιος άλλος μπορεί να μας συντηρήσει, ο Τσίπρας. Μάλιστα. Που παίρνουν μεγάλο κορμπανά. Παίρνουν από το 15,5 εκατομμύρια. Παρ' όλα αυτά δεν χάνει. 15,5 εκατομμύρια το ευρώ. Και την δύναμη. 15,5 εκατομμύρια ευρώ ο Σαμαράς από το κράτος. 14,5 ο Τσίπρας. 4 ο Καμένο. Ο Λεβέντης τι να δώσει. Κάποτε προημερών μιλούσα με έναν φίλο μου στην Αθήνα, ποιος είναι βιομήχανος. Και μου λέει, ρε παιδί μου, ο Αλαφούζος λέει, είναι πολύ φίλος μου, θα τον πάρω να σε βγάλει. Του λέω, μην κουράζεσαι. Γιατί τον έχουν πάρει ανώτερη από σένα. Ανώτερη από σένα. Λέει, και γιατί δεν σε βγάζει. Γιατί λέω, εγώ τι θα του προσφέρω. Ενώ από εκεί θα πάρει κάποιο έργο, θα πάρει λεφτά για κάποια ΜΚΟ. Από εκεί θα μιλάει με τους υπουργούς για να μπει σε κανένα ΕΣΠΑ. Εγώ τι θα του κάνω. Πω, μου λέει, μα αυτή είναι μεγάλη, λέει, η βρωμιά. Αν οι εκδότες, λέει, σκέπτονται έτσι. Δηλαδή, ο άνθρωπος πάνω στη δουλειά του, σαν βιομήχανος, δεν έχει καταλάβει τι σαπίλα υπάρχει στα μίντια. Δεν το έχει καταλάβει. Μάλιστα. Ναι. Ας βάλουμε μία ερωτελεία, να περάσουμε κυρίες και κύριοι σε ένα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ. Τα λέμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις με άλλα θέματα τα οποία είναι θέματα τα οποία τρέχουν, είναι εξελίξεις ουσιαστικά, όπως βλέπουμε πολλές τοποθετήσεις για τον πρόεδρο ουσιαστικά της Δημοκρατίας. Και φυσικά το επικείμενο. Έχουμε κάνει σύριαλ και αυτό. Ραντεβού. Θα γίνει σύριαλ. Σύριαλ θα γίνει, ναι. Δεν το συζητάμε. Κυβέρνηση Τρόικα, αύριο ημέρα Τρίτη, στο Παρίσι. Διαφημίσεις και επιστρέφω. Ένας ύπνος και χίλια όμορφα όνειρα. Αυτό σας εγγυάται η Μιχαηλίδη Στρομ. Υγιεινή φροντίδα με 17 διαφορετικές σειρές ορθοπαιδικών στρωμάτων για όλες τις απαιτήσεις. Αποκλειστική χρήση φυσικών και οικολογικών υλικών όπως κοκολάτεξ, λάτεξ, μπονέλ, pocket, memory, βίσκο, cotton για χαλάρωση και ξεκούραση κάθε στιγμή. Μεγάλη ποικιλία σε ανοστρώματα, επιστρώματα από λάτεξ, ορθοπαιδικά μαξιλάρια, βρεφικά προϊόντα. Μιχαηλίδη Στρομ, με ειδικές κατασκευές και ταπετσαρίες σαλονιών και κρεβατιών και είδη υποστήριξης ξενοδοχειακού εξοπλισμού σε προνομιακές τιμές. Μιχαηλίδη Στρομ, ο ύπνος σας πιο ονειρεμένος από ποτέ. Παραμένουμε στην εξυπηρέτηση των πελατών μας, στο γνωστό σημείο όπου τόσα χρόνια καλύπτουμε τις ανάγκες σας. Στη διεύθυνση Ιωακίμς Γουρού 9, πίσω από την Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
Ρίκο. Ψητά κοινοπά κοτόπουλα, αύγα φρέσκα και ό,τι κοτογεύση επιθυμείτε σε πολύ χαμηλές τιμές. Εποφεληθείτε της προσφοράς γνωριμίας μας και δοκιμάστε το λαχταριστό ψητό κοτόπουλό μας με 8 ευρώ το κιλό. Κοκορίκο, ελάτε στο χώρο μας να γνωριστούμε από κοντά και συστήστε μας ανεπιφύλακτα και στους φίλους σας. Θα μας βρείτε Ομονίες 21 στην Καβάλα. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 25 13 00 6258. Ο υπεύθυνος Ανέστης Δημητριάδης σας υπόσχεται άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση χωρίς κανένα συμβιβασμό στην ποιότητα. Με ένα τηλεφώνημα μπορείτε να απολαύσετε τα προϊόντα μας στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας σας. Κοκορίκο. Όχι βιτρίνα και εφέ, αλλά έμπνευση και δημιουργικότητα. Η οικονομία είναι μια πράξη με συντελεστή λατσούρι. Άριστη ποιότητα, άριστη εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές. Λατσούρις. Ό,τι πιο φθηνό, ό,τι πιο καλό από το σούπερ μάρκετ της εμπιστοσύνης μας. Σε μια έκταση 2.000 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να βρείτε τα πάντα για το σπίτι, είδη διατροφής, καθαριστικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας. Σούπερ μάρκετ Λατσούρις στη Σκάλα Ραχωνίου. Τηλέφωνο 25 93 081 453. Κάθε μέρα σας χαρίζουμε το χαμόγελο με πράξεις οικονομίας. Πρόληψη, σωστή διατροφή, γυμναστική και κυρίως έξυπνες επιλογές. Ας φροντίσουμε έξυπνα την υγεία μας. Smart Care. Αποκτήστε σήμερα την κάρτα υγείας Smart Care και απολαύστε όλο το χρόνο παροχές υγείας σε γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα και κλινικές στο νομό μας, αλλά και σε κάθε νομό της Ελλάδας. Η Smart Care καλύπτει χωρίς προϋποθέσεις και εξαιρέσεις άτομα κάθε ηλικίας, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους. Με περίπου 3 ευρώ μόνο το μήνα ανά άτομο, εξασφαλίζεται σπουδαία προνόμια, μεγάλες εκπτώσεις και πολλές δωρεάν παροχές. Η υγεία μας δεν είναι πολυτέλεια, είναι αθύρητη ανάγκη. Γι' αυτό, κάρτα υγείας Smart Care. Γίνεται σήμερα μέλος πολύ απλά στο www.smartcare.gr είτε τηλεφωνικά στα 801-11-29-100 και 210-68-37-600 έως 9 είτε με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας στα γραφεία πωλήσεων της Contract σε ειδικές προνομιακές τιμές για τους πελάτες της, 50% έκπτωση για τους ανέργους και ειδικές εκπτώσεις σε ανασφάλιστους. Smart Care, η έξυπνη επιλογή. Hair Tool. Επαγγελματικά προϊόντα και εξοπλισμός κομμωτηρίου σε χοντρική και λιανική πώληση πιο οικονομικά από ποτέ. Από ένα σαμπουάν ή μία μπέρτα μέχρι ντρέσες, ποστής, αλλά και πλήρες στήσιμο χώρων με καρέκλες, πολυθρόνες και καθρέφτες. Hair Tool και 30% έκπτωση σε επαγγελματίες, αλλά και πακέτα σε τιμές χοντρικής για μαθητές σχολών κομμωτικής. Τώρα παράδοση δωρεάν σε όλη την Ελλάδα και e-shop με ένα κλικ στο hairtool.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο τηλέφωνο 2510-227-407 ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση Σερδάρογλου 8 στην Καβάλα. Ο εξωτερικός πολιτής μας στο νομό Καβάλας, Ξάνθης και Δράμας είναι διαθέσιμος για τις παραγγελίες και την καλύτερη διευκόλυνση των επαγγελματιών. Δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα με τα έξοδα θέρμανσης? Έχετε χτυπήσει κόκκινο? Εσείς ρίξτε το στο πράσινο. Δούκας, πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων. Αποκτήστε τώρα μια σόμπαρα βέλη ή επιλέξτε ένα από τα πιστοποιημένα προϊόντα θέρμανσης που διαθέτουμε χωρίς να δώσετε ούτε ένα ευρώ. Με επιδότηση έως και 70% και τα υπόλοιπα εντελώς άτοχα. Δούκας, πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων. Προλάβετε αυτή την προσφορά και απολαύστε θέρμανση χωρίς να την πληρώσετε ακριβά. Δούκας, ενημερώσου, εξοικονόμησε, κέρδισε. Θα μας βρείτε 19 Μαΐου 139. Τηλέφωνο 25210-39727. Δούκας. Και όλοι θα μπουν σε πρόγραμμα. Η ζωή μοιάζει με τραγούδι, όπου καθένας μας γράφει τη μουσική και τους στίχους.
Οι νότες μιλούν, φωνάζουν, κραυγάζουν εκεί όπου αποτυγχάνουν οι λέξεις. Με πίστη στην αξία της μουσικής και με 25 χρόνια εμπειρίας, το αναγνωρισμένο από το κράτος Οδείο Ανατολικής Μακεδονίας αξιοποιεί δημιουργικά και αναζωπυρώνει την καλλιτεχνική μουσική σπίθα μικρών και μεγάλων. Οργανώνουμε τμήματα μουσικής προπαιδείας για παιδιά 4 έως 6 χρόνων, καθώς και τμήματα ανωτέρων θεωρητικών μαθημάτων, κλασικών μουσικών οργάνων, μοντέρνας μουσικής και ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Εμπιστευτείτε μας! Κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Τέλος διαφημιστικού διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Δεύτερο μέρος της κουβέντας μας εδώ με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Και πριν πάμε σε θέματα, κύριε Λεβέντη, που αναφερθήκαμε λίγο πριν τις διαφημίσεις, όπως την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και άλλα θέματα, όπως τη συνάντηση της κυβέρνησης με την Τρόικα στο Παρίσι αύριο, ημέρα Τρίτη, επειδή αναφερθήκαμε λίγο σε θέματα πιο τοπικά, όπως είναι τα διόδια. Δεν ξέρω αν είδατε χθες πάλι, είχαμε επεισόδια για την εξόρυξη χρυσού στις Σκουριές. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Πρέπει να ξανακοιταχτεί η σύμβαση στις Σκουριές. Μάλιστα. Γιατί το ελληνικό δημόσιο δεν παίρνει τίποτε. Αυτό έλεγα πριν έρθω εδώ, συνάντησα κάτι ανθρώπους δίπλα και με κεράσαν ένα καφέ. Το άσχημο στις Σκουριές είναι ότι από την αξιοποίηση του χρυσού, την εξόρυξη, το ελληνικό δημόσιο δεν παίρνει τίποτε. Δηλαδή, ενώ στο πετρέλαιο παίρνεις ένα 8-10%. Οι χώρες που βγάζουν. Όπως και με το φυσικό αερίο, τον αγωγό ΤΑΠ, η τοπική κοινωνία ουσιαστικά δεν παίρνει τίποτα. Και, μα και η όλη η κοινωνία αμφιβάλλει αν πάρει. Απλά είπαν ότι θα δώσουν λίγο φτηνότερα. Και αυτό είναι υπόσχεση. Το αν θα δώσουν φτηνότερα. Μην κρατάτε σταθερά. Κρατάμε μικρό καλάδι γενικότερα, όπου ακούμε πολλά κεράσια. Λοιπόν, πιστεύω ότι στο θέμα στις Σκουριές πρέπει η σύμβαση, επειδή είναι αποικιοκρατική και εις βάρος των συμφερόντων του δημοσίου, τουλάχιστον ένα 20% πρέπει να δώσουν επί του εξαγωμένου χρυσού στο ελληνικό δημόσιο. Γιατί λένε τώρα, άμα τους ρωτήσεις, η μόνη ωφέλεια είναι ότι θα δουλέψουν 700 άνθρωποι. Μα είναι αυτό? Ξέρετε τι καταστροφή στο περιβάλλον κάνει η εξόρυξη χρυσού? Γίνεται με κεάνιο. Είναι βαρύτατο και τον υδροφόρο ορίζοντα. Και η Χαλκιδική είναι τουριστική περιοχή. Δηλαδή πάει να πάρει τίποτε από τις Σκουριές και μπορεί να κινδυνεύει να χάσει τα 5-8 δις ετησίως που παίρνει από τον τουρισμό. Είναι σοβαρό πράγμα. Πας για λαγούς, θα βγεις με πετραχίλια, θα βγεις μετά. Όπως λέει ο λαός. Άρα εδώ πρέπει να γίνει μια νέα σύμβαση, να πάρει ένα 20% τουλάχιστον το δημόσιο, ό,τι και να γίνει, να είναι σε θέση να επέμβει. Είτε ζημιά στο περιβάλλον. Μετά, οι περιβαλλοντολογικοί όροι πρέπει να τηρηθούν με ευλάβεια. Δηλαδή, όχι να κατατίθενται απλά στο Υπουργείο και να αγνοείται. Ναι, γι' αυτό αγωνίζεται πολύ. Πρέπει σκοπός, δηλαδή η κυβέρνηση να. Τάπ, δηλαδή, να μην μένουμε μόνο στις Σκουριές, αλλά και ο γογός ΤΑΠ θα πρέπει να ληφθούν, να ληφθεί μέρη. Ναι. Δεν είμαι κατά των έργων εγώ. Οι Ένωση Κεντρών δεν είμαστε όπως οι κάποιοι αριστεροί επαγγελματικά αρνητές. Αλλά ό,τι γίνει πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις Ευρώπης τις οδηγίες. Ναι. Δεν λέμε ότι ανήκουμε στην Ευρώπη και στο περιβάλλον και στο να παίρνει ένα κράτος να έχει κάποιο συμφέρον, ένα ποσοστό, το ελληνικό δημόσιο, κύριε Γιάννη μου. Και βεβαίως είναι σοβαρό και να δουλέψουν 700 πολίτες μας άνεργοι. Δεν παραβλέπω. Ούτε το αγνώ. Σίγουρα είναι κάτι. Είναι κάτι. Έτσι όπως έγινε σήμερα, ένας να δουλέψει εδώ στο κανάλι, ένα να πάρεται, είναι νίκη. Νίκη του επιχειρήν. Έτσι. Νίκη και της κοινωνίας. Γιατί αυτός ο ένας θα ήταν σε ένα καφενέ αργόσχολος. Και θα ζήταγε στην Μπουρμπάρα από τη μάνα του ή τον παππού του. Καταλάβατε. Δεν παραγνωρίζουμε λοιπόν τίποτα. Στις Σκουριές έγινε αυτό το εσχρό. Δεν παίρνει τίποτε από την κοινοπραξία εξόρυξης στο ελληνικό δημόσιο. Είμαστε δηλαδή χώρα Ζιμπάμπουε. Στο θέμα αυτό. Δεν ξέρω πώς το κάνανε, ποιοι το κάνανε, ο Παπανδρέου το έκανε, ο Σαμαράς το έκανε, δεν ξέρω ακριβώς ποιοι υπέγραψαν αυτή τη σύμβαση. Τι ανόητη ήταν, να το πω έτσι, δεν το λέω υβριστικά, γιατί ένας πρωθυπουργός, όποιου κόμματος και να είναι, είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος. Όταν αναθέτει ένα έργο,
πρέπει να το αναθέτει προς το συμφέρον του δημοσίου. Όταν πουλάει ένα κομμάτι γης, πρέπει να το πουλάει σε καλή τιμή, όχι σε εξευτελιστική. Καταλαβαίνω ότι είναι εποχή που δεν βρίσκονται και αγοραστές εύκολα. Γιατί λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ μερικές φορές, πουλάτε φτηνά. Εκείνος έχει για ακριβότερα. Έχει ακριβότερο, δεν έχει καθόλου. Αυτός θέλει να συνεχιστεί το φάτε σκύλια. Λέσετε πίσω όμως από το οποίο θα πτωχεύει η χώρα. Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα ζήτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ σαμποτάρει τα πάντα. Σαμποτάροντας τα πάντα, τι θα συμβεί, θα πτωχεύσει η χώρα. Ο Σαμαράς πάλι έχει ένα άλλο πρόβλημα. Κάνει τα πάντα όπως υποδεικνύουν οι ξένοι. Μα είναι οι ξένοι πάντα, νοιάζονται για την Ελλάδα, δεν το νομίζω. Άρα και οι δύο εδώ είναι σε πλάνη και οι δύο είναι σε ζημιά για το κράτος. Ο ένας ως υπάκουο παιδί της Μέρκελ, ο Σαμαράς, και οι άλλοι σαν δίθεν επαναστάτες που μόνο αυτοί αγαπούν οι ΣΥΡΙΖΑΙ την Ελλάδα και οι άλλοι δεν την αγαπάμε. Ούτε αυτά είναι τρέλες, ακρότητες και γι' αυτό φροντίζω, δεν ξέρω αν έχετε τώρα ένα πενθήμερο, έχετε πληροφορηθεί, έχει αλλάξει η στάση ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ζητάνε εκλογές. Ναι. Δεν ζητάνε εκλογές. Βγάζουνε διάφορους με μασημένα λόγια, σταθάκηδες, διάφορους. Δεν λέμε ονόματα, τώρα μην λέμε. Ακριβώς. Και λένε ότι δεν θα μας νοιάζει, λέει, και να γίνουν αμέσως εκλογές, να βγει πρόεδρος και σε συμφωνημένο χρόνο. Και δεν λένε ποιος είναι αυτός ο χρόνος. Άρα εδώ παίζεται τώρα λοιπόν ένα νέο σχέδιο. Να παραιτηθεί ο Σαμαράς από πρωθυπουργός και να γίνει κυβέρνηση προσωπικότητων, ειδικού σκοπού, και να γίνουν εκλογές μετά ένα χρόνο. Έχει αρχίσει, δηλαδή θα γίνουν δύο υποχωρήσεις και από τους δυο. Ο Μέν Σαμαράς θα χάσει την πρωθυπουργία όπως ο Γιωργάκης, ο δε Τσίπρας θα παραιτηθεί από την αξίωση να γίνουν εκλογές αμέσως, θα ψηφίσουν πρόεδρο, αλλά θα προαποφασίσουν ότι ξέρω εγώ 15 Νοεμβρίου του 2015 θα γίνουν εκλογές. Θα ορίσουν ημερομηνία εκλογών. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει ένα μήνα πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία να πούνε δίνουμε παρά τα άλλους 5 μήνες. Καταλάβατε και ρωτούν κάποιοι γιατί να μπει κυβέρνηση προσωπικότητων. Γιατί, διότι όσο είναι ο Τσίπρας, όσο κυβερνά ο Σαμαράς, οι άλλοι τον λένε προδότη. Αν έρθει ο Τσίπρας και πάει έτσι όπως με αυτά που λέει έξω, θα του δώσουν τα παπούτσια. Δηλαδή θα του πούν κύριε, αυτή είναι η Ευρώπη. Δεν σ' αρέσει, έξω. Οπότε είναι και αυτό μεγάλη καρμανιόλα, καταλαβαίνετε, σε τι θα του φύγουν και βουλευτές, θα υπάρξει πανικός. Γιατί και ο Γιωργάκης πότε έχασε. Οπότε βλέπετε άλλο, κύριε Λεβέντη. Σενάριο καινούργιο βγαίνει ότι κάτω από οριμότερη πλέον σκέψη αμφότερη για να σώσουν τις καρέκλες τους. Ο Μέν Σαμαράς θα θυσιάσει 1-1,5 χρόνο την πρωθυπουργία. Το όνειρό του το έκανε. Έγινε πρωθυπουργός. Λοιπόν, είναι αυτό. Θα καλέσουν κάποιο τεχνοκράτη που θα κάνει βέβαια κυβέρνηση χωρίς συμμετοχή Βορύδιδων, Αβραμόπουλων, Πάγκαλων. Ναι, θα είναι. Αμυγός τεχνοκρατική, με ειδικούς σκοπούς. Του... Για το ευρώ, σαν τον Παπαδήμο, σαν αλλά του νομίζω και ο Παπαδήμος δεν νομίζω να είναι πια. Μπορεί να είναι ο Προβόπουλος, μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Δεν διακινδυνεύω ονόματα. Ναι. Ο Παπαδήμος κάει και το χαρτί ενώ είχε αξία λόγω των υπουργών που ήταν. Του Καρατζαφέρη, της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ. Και... Το χάσε έτσι το παιχνίδι. Ναι, έτσι το χάσε. Δεν επέμεινε, έπρεπε τότε που του είπανε γίνε πρωθυπουργός να πει να γίνω, αλλά αφήστε με εγώ να ορίσω τους υπουργούς. Έκαναν ένα υπουργικό συμβούλιο της κακιάς της ώρας και τον βάλανε αυτόν έναν καθαρό άνθρωπο απάνω. Οπότε, αν γίνει πάλι αυτό, δεν θα έχουμε. Όχι, αυτό αποκλείεται τώρα. Δοκιμάστε αυτό είναι το πείραμα. Πρέπει η κυβέρνηση να είναι αμυγός τεχνοκρατών. Πρέπει και κάποιοι που συναντάμε και εδώ στην Καβάλα συνάντησαν ανθρώπους. Λέει, μα και ο Παπαδήμος τι έκανε. Τους εξηγώ γιατί απέτυχε. Διότι όλο το Υπουργικό Συμβούλιο είχε 50 υπουργούς που ήταν άχρηστοι και οι 50. Και οι 50 ήταν της παλαιοκομματικής σχολής. Ενώ εδώ θέλουμε ανθρώπους που να μην υπολογίσουν πολιτικό κόστος, που να μην νοιάζονται για το προσωπικό τους μέλλον, που δεν θα πολιτευθούν ποτέ, που θα πούν στο λαό άνοιγμα επαγγελμάτων, νέο φορολογικό σύστημα. Θα μπαίνουμε όλοι με αντικειμενικά μόρια χωρίς μέσον. Τέρμα το ρουσφέτη. Τέρμα, δηλαδή πρέπει κάποιοι να το πούν. Και επειδή οι ίδιοι που έφεραν την Ελλάδα στην πτώχευση δεν μπορούν να το πούν.
Και λέω εις τον λαό, δηλαδή, γιατί θέλω τεχνοκράτες εγώ σαν Λεβέντης. Και χαίρομαι που προς τα εκεί πάει το πράγμα. Δηλαδή, βλέπετε άλλη μια φορά, επαληθεύομαι. Πάει προς τα εκεί το πράγμα. Να μείνει ο Σαμαράς μπορεί, δεν μπορεί. Η Ελλάδα πάει για πτώχευση με τον Σαμαρά. Να έρθει ο Τσίπρας μπορεί, δεν μπορεί κι αυτός. Γιατί έλεγε τόσο καιρό τρέλες και αν πάει και τις πει έξω, δεν θα το επιτρέψουν. Θα του πούν, φιλαράκο, εδώ είναι Ευρώπη, δεν είναι, ναι. Δεν είναι η Βουλή εκεί κάτω να κάνετε ό,τι θέλετε και να παίρνετε τους ψήφους με ρουσφέτια. Κάπως έτσι θα του πούν. Άρα πρέπει να πάνε άνθρωποι που γνωρίζουν τα ευρωπαϊκά πράγματα και αγαπούν την Ελλάδα. Και δεν είναι κακό το πολιτικό σύστημα, κύριε Γιάννη μου, να ζητήσει και μια συγγνώμη. Μια συγγνώμη, γιατί εδώ δεν πτωχεύσαμε. Ζήτησε κανείς συγγνώμη. Ζήτησε ο Μητσοτάκης συγγνώμη. Τρεις συντάξεις παίρνει. Ζήτησε ο Βενιζέλος συγγνώμη. Καμία συγγνώμη. Αλαζόνες, αυταρχική συνέχεια. Ζήτησε ο Γιώργος Παπανδρού μια συγγνώμη. Εκείνος λέει να ξαναμπεί στην πολιτική να κάνει κόμμα. Δηλαδή τρελαθήκαμε στον τόπο αυτό. Ποιο ζήτησε συγγνώμη. Και ο Τσίπρας ακόμη. Πώς πήρε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Τον πήρε ο Αλαβάνος από το χεράκι, του δώσε το δαχτυλίδι. Ό,τι έκανε ο Σιμίτης. Σας το έχω ξαναπεί νομίζω αυτό. Ό,τι έκανε ο Σιμίτης στον Γιώργο Παπανδρέου που του δώσε το δαχτυλίδι, το ίδιο έκανε και ο Αλαβάνος με τον Τσίπρα. Δεν είναι κανένας λαοπρόβλητος ο Τσίπρας. Ήταν ένα παιδάκι, γιος εργολάβου φίλου του Μπόμπολα. Εντάξει, λέμε και αυτά. Δεν ήταν. Μάλλον δεξιάς καταγωγής είναι ο Τσίπρας. Τον οποίον θεώρησαν οι γέροι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΥΡΙΖΑ έχει καιρούς. Παπαδημούλης, γέροι είναι. Όλοι εκεί μέσα είναι 10 γέροι που διοικούν. Και επειδή σαν γέροι δεν είχαν δύναμη να δουν την κοινωνία, σου λέει, επινόησαν την εξής εμπνεύση. Να βάλουμε ένα νέο. Ένα νέο να κάνει αυτό τον αγώνα, ναι, ναι. Να παρουσιαστεί ως νέος. Και πολλές φορές που μιλάω με ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές, μου λένε δεν είναι νέος ο Τσίπρας. Λέω νέος έχει και Χρυσή Αυγή. Αλλά είναι, λέω, με κάτι τατουάζ και bodybuilding και με μπράτσα. Η λέξη νέος δεν εξασφαλίζει τίποτα. Και ο Καραμαλής ήταν νέος. Αλλά ήταν στη γραμμή των παλιών Καραμαλίδων. Διορίζουμε. Η Κύπρος είναι μακράν, του Καραμαλή, τα δόγματα, τα ξέρετε. Λοιπόν, και ο Γιώργος Παπανδρέου νέος ήταν. Άρα δεν είναι η ηλικία που κάνει τον νέο. Νέες ιδέες θέλουμε. Νέες ιδέες, να ανατρέψουμε και δηλαδή. Και με αφορμή, κύριε Λεβέντη, αυτό που είπατε λίγο νωρίτερα, ότι βλέπετε και ότι οι ΣΥΡΙΖΕΙ, ας πούμε, μπαίνουν στη διαδικασία και τα γυρίζουν τώρα και λένε όχι τώρα εκλογές, αργότερα. Έρχεται ένα μήνυμα και τελικά λέει μήπως είμαστε χώρα της κολοτούμπας και σε αυτό. Δηλαδή, τι λέτε. Είμαστε χώρα της ψυχασθένειας. Εγώ πιστεύω. Ο Γέρο Καραμαλής το είχε πει. Φρενοκομείο. Ο Γέρος το είχε πει αυτό. Δεν το λέω εγώ. Εγώ απλά το είπα. Ο Ανιψός Καραμαλής είπε. Νταβατζίδες. Φρενοκομείο από τη μια. Ψυχασθένεια λέω εγώ από την άλλη. Χώρα της ψυχασθένειας. Χώρα της αφασίας είμαστε. Τα θέλουμε όλα δικά μας. Λέει άλλο μήνυμα. Καλύτερα τα παπούτσια στο χέρι παρά πεσμένη στα. Ναι, αλλά όταν έρθουν τα παπούτσια στο χέρι, όταν τα πάρει ο Τσίπρας από τους Ευρωπαίους τα παπούτσια στο χέρι, θα έχουμε έξοδο από το ευρώ. Ο περσημένει ότι θα οικονομήσουν μόνο αυτοί που βγάλαν τα λεφτά τους έξω. Μάλιστα. Και η αγοραστική δύναμη του μισθού κάθε εργαζόμενου θα πέσει 60% κάτω. Αν ήξερε ο άνθρωπος τις συνέπειες της εξόδου από το ευρώ, βλέπετε από όλη αυτή την αναμαλία έχασε και το ευρώ εδώ στην Ελλάδα. Ναι, βέβαια, έχασε. Έχασε, δηλαδή, ενώ προ-τετραετίας είχαμε 85% αγάπη του ελληνικού λαού προς το ευρώ, τώρα αμφιβάλλουν 20-25. Έχει απαξιωθεί. Γιατί θεωρούν, έχουν κάνει οι Έλληνες το εξής λάθος. Αντί να κυνηγάνε τους λοποδίτες, τους πολιτικούς εδώ που τους πτώχευσαν τους Έλληνες, κυνηγάνε τη Μέρκελ. Μα στη Μέρκελ πότε πήγαμε, αφού πτωχεύσαμε. Δεν νομίζω ότι είπε η Μέρκελ, ελάτε παιδιά. Πτωχεύσαμε, ρίξαμε το μαγαζί έξω και μετά πήγαμε εκεί. Κύριε Γιάννη μου. Και κάτι άλλο, να το πω και αυτό. Ερχόμενος εδώ είπα. Ναι. Μπήκα σε διάφορα, αλλά είναι σημαντικά να τα ακούς. Γιατί εγώ, ξέρετε, την πολιτική την κάνω με βάση το τι συναντώ στον δρόμο. Ναι. Θα μου πείτε, είναι ωραίο αυτό τώρα με το τι σου είπε ο ένας και ο άλλος να κάνεις την πολιτική. Σας πληροφορώ ότι η κοινή γνώμη είναι τον άλλο, τον πρώτο και τελευταίο λόγο. Και κατά 99% έχει πάντοτε δίκιο πλην ελάχιστο. Μου είπε λοιπόν πάνω στον καφέ που με κέρασε ένας κύριος εδώ παραπέρα. Είναι από ένα χωριό Ελαιοχώρη. Μάλιστα.
της Καβάλας, μου είπε το εξής. Μου λέει, η Ελλάδα δεν είναι σε σχέδιο καταστροφής. Λέω, σχέδιο, ποιος το έκανε αυτό το σχέδιο? Μου λέει, ο Κίσιγκερ. Λέω, πολύ ίντερνετ διαβάζεις. Ξέρετε, στο ίντερνετ οι Bilderberg κυβερνούν, ο Κίσιγκερ είπε ότι τους Έλληνες πρέπει να τους αφαιρέσουμε τη θρησκεία, τη γλώσσα, ο Κίσιγκερ τα από όλα αυτά. Λοιπόν, είμαστε μυθομανείς. Δηλαδή, εδώ ποιο είναι το πρόβλημα? Θέλουμε το φαγοπότη να συνεχιστεί και επειδή βλέπουμε ότι σταμάτησε, δεν συμβιβαζόμαστε, αντιδρούμε. Κατ' ουσίαν ο κάθε ένας Έλληνας από τα 10 εκατομμύρια είχε καλοσυνηθίσει, είχε βολευτεί με τις διπλές συντάξεις, με τους διορισμούς, με το να βγαίνει 45% χρονών συνταξιούχοι. Μην λέμε τώρα τις... Όλα αυτά είχαν καλοσυνηθίσει. Δεν ξέρανε κιόλα ότι είναι με δανεικά. Όπως σου λέει, βρέχει ο Θεός μάνα, γιατί... Και το Ραγκούση, όταν τον ρωτήσαν του Γιωργάκη υπουργό, λέει, εσύ όταν ήρθες από την Πάρο σαν δήμαρχος, ήξερες ότι η χώρα πτωχεύει? Όχι, λέω, εγώ νόμιζα, λέει, ότι ήρθα να συνεργαστούμε, να βοηθήσουμε τον κόσμο, να αυξήσουμε τις συντάξεις, να αυξήσουμε την κοινωνική αποστολή του κράτους, την παιδεία, την υγεία. Με τι λεφτά, ρε! Ήρθε, έγινε υπουργός ο άνθρωπος αυτός και παριστάνει τον καλό, ήθελε να δίνει αυξήσεις. Κοινωνικό κράτος, φάρμακα δωρεάν, με ένα κράτος πτωχευμένο. Κύριε Γιάννη μου, ήταν το κράτος πτωχευμένο και αυτός θέλει να μοιράζει λεφτά. Κάνουν και πολιτικοί οι άνθρωποι αυτοί. Αυτοί είναι το ιδανικότερο για να... Ομοιάζουν οι Ραγκούσιδες, και δεν λέω μόνο για αυτόν, οι πάντες ήταν, ομοιάζουν με έναν στρατηγό του Μεγάλου Ναπολέοντα, στο Βατερλό, ο οποίος όταν είχε πυρετό ο Μεγάλος Ναπολέων στο Βατερλό και λέει, πρέπει λίγο να κοιμηθείτε, του λέει ο γιατρός. Λέει, να κοιμηθώ, αλλά μην πειράξετε το υπηκό. Το υπηκό το χρειάζομαι για τελευταία στιγμή, μάλιστα, για να νικήσω τους Άγγλους. Τι κάνει ο Βλάκας, ο στρατηγός του υπηκού? Ξέρετε τι κάνει? Βουτάει το υπηκό ενώ κοιμόταν ο Ναπολέων και κάνει επίθεση για να δείξει ότι αυτός νίκησε τους Άγγλους. Ναι. Αποτέλεσμα, δεν έμεινε ούτε ένας ζωντανός υπέας. Και όταν ξύπνησε ο Μεγάλος Ναπολέων, λέει, ρε παιδιά, λέει, χάνουμε τον πόλεμο. Πλησιάζουν οι Εγγλέζοι, του λένε. Μη στενοχωρήστε, λέει, το υπηκό, λέει ο Μεγάλος Ναπολέων. Λέει, δεν υπάρχει υπηκό, αυτός ο τρελός που βάλες επιτέθηκε, πάει το υπηκό. Όχι, λέει. Άρα κάθε φορά για την καταστροφή μιας χώρας χρειάζεται μια ηλίθια πρωτοβουλία. Να βάζεις δηλαδή ανθρώπους που αγαπούν αυτή το λαό, θέλουν να κάνουν προσλήψεις, θέλουν να κάνουν αυξήσεις στις συντάξεις, θέλουν να βγούμε όσο μπορούμε πρόωρα σε συντάξεις, οι γυναίκες με 15 ετών δουλειά μόνο, και δεν θα πτωχεύσουμε. Και δεν ήξεραν ότι θα πτωχεύσουμε. Λοιπόν, απαντώ εις τον φίλο από το Ελεοχώρι και μέσω αυτού σε όλο τον ελληνικό λαό. Γιατί μέσω ίντερνετ αυτή η εκπομπή θα πάει παντού, κύριε Γιάννη. Ακούστε τι απαντώ. Ούτε ο Κίσιγκερ θα βλάψει την Ελλάδα. Ούτε αυτός κρύβεται. Ούτε οι Bilderberg, ούτε οι Μασόνοι, ούτε οι Εβραίοι. Πολλοί βέβαια από αυτούς έχουν παίξει κακό ρόλο για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εγώ κανέναν από αυτούς δεν αγαπάω. Ούτε τους Bilderberg, ούτε τους Μασόνους, ούτε τους Εβραίους, σαν Βασίλης Λεβέντης και σαν Ένωση Κεντρών, ούτε τον Κίσιγκερ. Αλλά για το Βατερλό μας. Δεν θα ρίξουμε τις ευθύνες στον Κίσιγκερ, έναν γέρο 90 χρονών. Να εξηγούμε αυτά, γιατί εδώ τους πολιτικούς τους ψηφίζουμε για να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια. Αν θέλουμε δικαιολογίες για την πτώση του Βυζαντίου, έχουμε πολλές δικαιολογίες. Έτσι δεν είναι? Έχουμε πολλές. Αλλά ο σκοπός είναι να σωθεί τη φορά αυτή το Βυζάντιο, το λέω εντός εισαγωγικών, να σωθεί η χώρα. Λοιπόν, δεν μας φταίνε οι Μασόνοι. Επί 50 χρόνια διορισμοί, οι στρατιώτες να υπηρετούν δίπλα στο σπίτι μας, φοροδιαφυγή, τι όλα άλλο, αυτά, διπλές συντάξεις, διπλές συντάξεις, τα χρήματα και φέρανε την καταστροφή. Και τώρα μας φταίει ο Κίσιγκερ. Άρα είναι πολύ ωραίο να αθωώνεται ένα σύστημα σάπιο, να παραμένει σάπιο και να φταίει ο Κίσιγκερ και η Μέρκελ. Και εμείς εδώ τι κάνουμε, τι είμαστε εμείς? Τσογλάνια, 10 εκατομμύρια Έλληνες, δεν έχουμε τη δύναμη να αμυνθούμε? Αυτό φωνάζει ο Λεβέντης.
Και λέει ένας άλλος, ένας λεβέντης λέει δεν σώζει. Ένα, πώς το πω, όχι, μια παροιμία που υπάρχει. Ένας κούκος δεν θέλει την άνοιξη. Ναι, αλλά και κάποιος κούκος πρέπει να κάνει την αρχή. Να αντισταθούμε. Εγώ ξέρω ότι και όλες οι ανοίξεις ήρθαν με μια. Κάποιος τις ξεκίνησε. Να κάτσουμε σπίτι μας και να αφήνουμε τον Τζίπρα και τον Σαμαρά να κοκορομαχούν. Εγώ τους καλώ για να κλείσουμε, γιατί η ώρα είναι πάντα η τηλεοπτική, αντιλαμβάνεστε. Και νομίζω τελειώνει και η εκπομπή σας. Ακούστε, κύριε Γιάννη μου. Ο Μέν Σαμαράς να υποβάλει την παραίτησή του, που δεν σημαίνει ότι απέτυχε. Κάτι έκανε κι αυτός. Εντάξει, μπορεί να μην μας αρέσει αυτό σε όλους, και εγώ διαφωνώ με το 70% των πρατωμένων του Σαμαρά. Αλλά έκανε και ένα 30, ρε παιδί μου, καλό. Δεν μπορεί να είναι όλα, όπως το λέει ο Τσίπρας, όλα λάθος. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε δι' όσα έπραξε και του ζητούμε την γενναιότητα να κάτσει στην άκρη, όπως έκατσε ο Γιώργος Παπανδρέου, και να προτείνει στον Παπούλια κυβέρνηση τεχνοκρατών, στην οποία θα μετέχουν μόνο τεχνοκράτες και όχι πολιτικοί. Τον δε κύριο Τσίπρα τον καλό, ως νεότερό μου κατά κάποια χρόνια και συνάδελφό μου μηχανικό, τον καλό να πάψει να ζητάει αμέσως εκλογές, γιατί και να γίνουν εκλογές αμέσως, εις βάρος του, και να βγει, εις βάρος του θα είναι, θα πάει έξω, θα ξεφτυλιστεί. Ούτε ένα μήνα δεν θα κρατήσει το πείραμα με αυτές τις ιδέες. Πάλι αν κάνει τούμπα θα είναι κολοτούμπας. Ακούστε, δύο λύσεις έχει ο Τσίπρας. Ή να γίνει κολοτούμπα σαν το Σαμαρά, και ενώ πρώτα έβριζε το μνημόνιο, μετά να γίνει μνημονιακότερος της Μέρκελ. Ή να συνεχίσει να έχει αυτά τα πιστεύω και να ξεφτυλίσει την Ελλάδα και να γίνει εδώ αποχώρηση από το ευρώ, εμφύλιος πόλεμος και διάφορα κλπ. Που... Να σταματήσει λοιπόν και αυτός να ζητάει εκλογές και να ψηφίσει κυβέρνηση τεχνοκρατών. Να πάνε τα δύο μεγάλα κόμματα. Ούτε καμένοι, ούτε κουκουέδες, ούτε όλοι αυτοί. Οι δύο μεγάλοι, έχοντας την ευθύνη του μεγέθους. Γιατί υπάρχει και ευθύνη μεγέθους σε αυτή τη χώρα, σε κάθε κόμμα. Έτσι, αλλιώς σκεπτόταν ο Σαμαράς σαν πολιτική άνοιξη, αλλιώς σαν Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Είναι, έτσι. Λοιπόν, να πάνε να συμφωνήσουν έναν τεχνοκράτη να μείνει μέχρι τέλους της τετραετίας, λέω εγώ. Για να συνηθίσουμε να κάνουμε και εκλογές κάθε 4 χρόνια, κύριε Γιάννη, και όχι όποτε γουστάρει ο καθένας να ζητάει εκλογές. Αυτές είναι οι απόψεις Ένωσης Κεντρών. Ας τις ακούσει ο λαός της Μακεδονίας εδώ και της Θράκης. Είστε ένας λαός που αγαπώ, ξέρετε, πάρα πολύ. Γιατί και παλιά στην Ένωση Κέντρου δίνατε πλειοψηφίες μεγάλες. Όταν πήρε 54% η Ένωση Κέντρου, πόσο νομίζετε ότι πήρε στη Θράκη απάνω, στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, εδώ στην Ξάνθη? Είχε υπερβεί το 60. Μάλιστα. Δηλαδή προηγείται η Θράκη, και η Μακεδονία των ποσοστών πιο κάτω. Είναι τολμηρότερη η περιοχή σας. Και τώρα έρχομαι, γιατί έρχομαι συχνά? Γιατί αντλώ δύναμη από αυτή την τόλμη. Για να συνεχίσετε κιόλας. Έγινε. Τσίπρας καμένος, καμένος Τσίπρας, λέει το μήνυμα του φίλου. Καμένοι όλοι είναι. Ο καμένος πρέπει να δώσει το όνομά του στην Ελλάδα, κύριε Γιάννη. Καμένη χώρα, καμένη γη. Ευχαριστώ για την καλοσύνη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Τους χαιρετισμούς μου στους συντελεστές εδώ. Αν και είναι απεργιακή εβδομάδα αυτή, με απεργιακές κινητοποιήσεις. Δεν ξέρω. Σοφροσύνης εβδομάδα περιμένω εγώ. Τέτοια έχουμε πολλά διαδήλωση. Σοφροσύνης. Δηλαδή να, καλά. Να επικρατήσει σύνεση. Να είστε καλά, κύριε Λεβέντη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για 3 λεπτά ακόμη, κυρίες και κύριοι, σας για την εκπομπή της εκπομπής. Διαφημίσεις.